with the maps we're looking for. Καλησπέρα, καλησπέρα. Στο σημερινό, εν τω μεταξύ, ακούγεται καλά. Στο σημερινό σήμερα είναι στα ξαφνικά. Και αυτό γιατί αποφάσισα έτσι μετά τη δουλειά να μπω να παίξω. Οπότε καμιά ωρίτσα θα μας πάει έτσι το σημερινό επεισόδιο. Γι' αυτό αράξτε, καφεδάκι, μπυρίτσα, ό,τι έχετε, ό,τι ώρα το βλέπετε. Και πάμε παρέα. Λοιπόν, ελπίζω να μ' ακούτε σχετικά καλά σε σχέση με το παιχνίδι, τόσο όσο νομίζω, ελπίζω. Εν τω μεταξύ τα loading times είναι από αιώνια, δεν υπάρχουν. Πραγματικά δεν υπάρχουν. Λοιπόν... είναι ακόμα στο 22% και πάει. Ωραίο χρυσό το PS4, αλλά χρειάζεται αιώνες μέχρι να κάνει loading τα scenes του μετρό. Εν τω μεταξύ έξω χιόνια, λογικά θα χιόνισε και σε εσάς αυτές τις μέρες. Και φορτώνει και φορτώνει και φορτώνει και πάει, αλλά δεν πάει. Προσκαλούμε μετρό. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην δεύτερη μεγάλη περιοχή του μετρό. Περάσαμε το Βόλγα και είμαστε στην Τάικα, που είναι. Δεν θυμάμαι πως λέγεται η περιοχή. Στην Κασπία βασικά βλέπετε, λέει The Caspian τώρα. Εκεί μέσα γυρνάμε. Μεταξύ σήμερα τραβάει πολύ περισσότερο το loading από ό,τι άλλες φορές. Πραγματικά, wow. Δεν ξέρω, έχετε και εσείς τα ίδια loading times. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Εν τω μεταξύ σήμερα βραδινό ξαφνικό, είπα να μπω καμιά ωρίτσα λίγο. Τώρα τέλειωσα τη δουλειά πριν από 20 λεπτά. Και λέω για κάτσε να μπω. Λοιπόν, οπότε σήμερα πάμε με μετρό στα χαλαρά. Από όσο ξέρω, ο σκοπός μας είναι να εξερευνήσουμε όλο αυτό το μέρος. Τι κάνετε εσείς? Καλησπέρα, καλησπέρα. Who are you, Mirza? I know not you at all. Κι εγώ φίλος σας είμαι. You come check on us. Yeah, yes, 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 yes. From Baron come from Tor. Εδώ πέφτει, yes. Έπεσε. Πού είστε? Forgive me, Mirza. I stupid slave. No nothing. Nothing at all. Μίστερα Θόγιας, όλα καλά, αγόρι μου. Όλα καλά. Master up there, yes. Master. Αφήνει να ρίχνει πάντως, yes. Τρελό χιόνια, πόσο είδα. Τους κλέψουμε. Τους κλείσουμε και το φως να μην βλέπει κανένας τίποτα. Όλα καλά, όλα καλά. Δώστε τα σε μένα, τα δέχομαι, με χαρά τα δέχομαι.
Ακούτε τι λέει. Almost as yourself. Give master strength to protect your slave from enemy. Haha, εγώ είμαι ο enemy. Λέει, όλα καλά. Εδώ, φίλος. Master, no expect you. Ναι, ναι, μην άγχωνες, όλα καλά. Κύπρο, ένα, καλά, ναι. Κύπρο, σχεδόν ποτέ. Κύπρο, όντως, σχεδόν ποτέ. Ναι, σίγουρα. Ω, βόρεια, ε. Βόρεια προς παραλία. Το μεταξύ Θεσσαλονίκη ψηλό έριξε χθες και προχθές. Θα έχει και πάνω να ανεβούμε, θα ανεβούμε και πάνω. Όπως σκοτάδια ρε παιδιά, παντού σκοτάδια και είναι και ψηλό λαβύρινθος. Okay. Εγώ πιστεύω θα τους κλέψουμε παντός. Σε αυτά είμαστε καλοί. Οπα, ο παράδεισος είναι εδώ. Χρονολογικά όλο ευθεία. Ναι, μια φορά, καμιά φορά χυνίζει πάνω. Εδώ πάντως η αλήθεια είναι και όντως είναι πρωτόγνωρο πράγμα στα τόσα χρόνια να χιονίσει τρεις φορές. Δηλαδή πραγματικά όλο αυτό το καιρό χιόνισε ήδη τρεις φορές. Απίστευτο. Λοιπόν, δεν βλέπω να μπορούμε να πάμε κάπου αλλού, οπότε θα ανεβούμε πάνω. Τώρα έπεσε. Αν είδα μου. Αρτιόμικα. Αγουάρε μου αρτιόμικα. Από εδώ δεν πάει πουθενά. So that he don't get hurt, huh? Οπ, βρε καλώς μάδα. Εν τω μεταξύ, σήμερα άργησα πολύ να τελειώσω. Τέλειωσα, ο σκλάβος πέθανε, δεν τον σκοτώσα εγώ πάντως. Τέλειωσα 10:30 και λέω κάτσε, ή για ντότα θα έμπαινα, λέω κάτσε να μπω, γιατί θέλω να πετύχω και 12, πώς το λένε, θέλω να πετύχω και 12 στριμάκια μέσα στη τέτοια για να πετύχω κάποιους από τους στόχους του καναλιού, οπότε λέω... Έλα βρε παιδιά! Άκη αυτός. Άκη. Κανένας, όλα καλά βρε μπρο! Όλα καλά βρε μπρο! Κανένας δεν ξέρει τίποτα για μας. Οπ.
Just don't shoot, please. I've no quarrel with you. Όλα καλά. Εντάξει. Είδες. Shit. What if he kills me now? I can't defend myself now. Ήρε, μπρο. Μη φοβάσαι. He could have killed me before. Θα σε σκοτώσω. He didn't. Or couldn't. Shit. Εντάξει, δεν σκοτώνω. Αυτός μέχρι να φύγω εδώ θα κάθεται, οπότε... Κυριλέ... Τι κάνετε κατά τα άλλα. Σε κάποιος χιονίζει, σε κάποιος δεν χιονίζει. Πώς ήταν η μέρα σας γενικά. Ελπίζω να μην σας πήγε και σας δουλεύοντας μέχρι το βράδυ. Αν και είμαι σίγουρος ότι η Σμαράγδα στάνταρ θα κάθεται και θα ρεντάρει τώρα και θα φτιάχνει... Ρεντάρει βασικά και θα φτιάχνει... animation, οι υπόλοιποι δεν ξέρω. Ωραίο αυτό. Θα το ήθελα, αλλά δεν το παίρνω, όσο ωραίο και να είναι. Βασικά το stealth, ξέρεις ποιο είναι το κακό με το stealth. Ότι δεν σε αφήνει πάρα πολύ... Δεν είναι και τόσο ελεύθερο το stealth του όσο θα ήθελες. Καλά, στάντε. Εν τω μεταξύ, κάπου εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει ένα secret, κάτι μυστικό πρέπει να πάρω. Αλλά δεν το βρίσκω, κλασικός Κώστας. Τι ήταν εδώ πέρα που θα ήθελα να πάρω και δεν το βρίσκω. Θα σας πω ακριβώς τι ψάχνουμε, είναι το νούμερο 5 και είναι Motion Tracker, Gatling Gun and Save Rescue. Ναι, βασικά θα πρέπει να το πάρουμε το Gatling Gun, είναι η αλήθεια. Θα έπρεπε να το πάρω. Κανονικά αυτό. Αλλά δεν θέλω να τα δώσω τα ρημάδια, τα όπλα. Γαμώτο. Αυτό είναι ωραίο όπλο. Αυτό κι αν είναι ωραίο όπλο. Λοιπόν, μπορούμε να το πειράξουμε αυτό όμως νομίζω. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το Gatling Gun. Αχ, ακόμα κάνω ένα βίντεο, βγήκε το πρώτο. Να σου πω πού θα το βρεις το after με κλειστά τα μάτια. Και ποιο λες, κάτσε περίμενε. Αχ, το άλλο μέσα tracker. Το έχεις παίξει εσύ. Ναι, εν τω μεταξύ είναι ωραίο. Θα σας πω γιατί είναι ωραίο. Γιατί τυπικά δεν ξοδεύεις και σφαίρες πολλές. Κάνεις λίγο οικονομία. Που σε αυτό το παιχνίδι μετράει. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το έβαλα. Γενικά να σας πω. Έχει διάφορα επίπεδα δυσκολίας. Εγώ το έχω βάλει στο normal και το άλλαξα συγκεκριμένα. Επειδή θέλω να το παίξω για να πάρω τα, πώς λένε, τα achievements, τα stealth achievements και όλα αυτά, το οποίο στο easy και στο normal βγαίνουν σχετικά εύκολα. Αλλά τι γίνεται, όταν το παίξεις στο hard, το οποίο δεν είναι και τόσο δύσκολο, αλλά είναι εκνευριστικό, δεν μπορείς να κάνεις stealth, σε κόβει. Motion designer, ναι, σωστά. Κλασικά πράγματα. Ναι, όντως. Εν τω μεταξύ νόμιζα για εδώ πέρα, για το παιχνίδι και λέω τώρα τι φάση. Λοιπόν. Δεν έχει κάτι άλλο, οπότε την κοπανάμε και πάμε σε άλλη περιοχή. Λογικά τους καθαρίσαμε από εδώ. Όλα καλά. Όλα ανθυρά. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Οπ. Και πάμε. Έχει κάτι άλλο που θα έπρεπε να κλέψω. Δεν βλέπω. Όλα καλά. Μη σε αγχώνει τίποτα. Τα λέμε. Bye bye. Salut. Εδώ. Εσείς. Όλα καλά. Του καημένο. Δεν φταίω εγώ όμως. Εσείς καλά. Και εσείς καλά. Εδώ. Εδώ είμαστε. Εν τω μεταξύ. Το παρατσούκλι μου θα έπρεπε να είναι loot whore, χαλαρά. Κλέβω και αυτά.
δεν τα είδε κανείς, κανείς δεν ξέρει τίποτα. Λοιπόν, και τώρα εμείς πρέπει κάπου να πάμε. Κανονικά κατεβαίνεις από εδώ. Αλλά γιατί να μην κατεβούμε και από εδώ. Οπ! Νίτσα. Έχει και μύγες. Να, από εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Εντάξει, ήρθαμε και πριν. Και την κοπανάμε. Όλα καλά. Όλα καλά. Για να δούμε λίγο το χαρτί, το καθαρίσαμε. Μάλλον το καθαρίσαμε. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Βρε, εσύ δεν σκότωσε κανένα, μην είσαι τέτοιος. Κατευθείαν με τον καλό το λόγο. Βρε παιδιά, ο μάστερ σας είναι ζωντανός. Εγώ σας απελευθέρωσα, είμαι ο Liberator. Μύριζα, μην είσαι τέτοιο παιδί. Πού είναι ο Μύριζα? Έχει κανένα να ελευθερώσουμε και δεν την έχω δει. Όλα καλά. Στα κλουβιά πάντως δεν βλέπω κανέναν. Ωραία. Δεν έχει αυτό που τις ακούσει μετά, να λιλοβρίζονται. Να λένε εγώ καλό Σλάβο. Εγώ δεν πήραξα τον κυριούλη, όλα καλά. Εσύ φίλε. Not kill, Mirza. Slav do nothing bad. Nothing. Δεν σε πειράζω, είσαι καλό παιδί εσύ. Άνοιξε και τάφο για να μπει μέσα. Καλά, θεούλης. Όχι αγόρι μου, δεν σε πειράζω, κάτσε καλά. Να περνάτε καλά, ήρθα, είπα ένα καλησπέρα, σας έκλειψα και φεύγω. Άντε, τα λέμε. Αντίο. Έχει τίποτα άλλο. Αυτός τι έπαθε. Εδώ, κοιμάσαι. Μην κλαις, παιδί μου, δεν σε πειράζω. Ναι, παιδί μου, Μύρζα. Και εσύ, καλό παιδί. Από πειράγαμε είναι όλοι. Αν είναι δυναμόν. Μήπως μπορούμε να ανεβούμε πουθενά από εδώ, από πάνω. Επειδή ποτέ δεν ξέρεις πώς είναι και τι είναι. Ωραία, από εδώ δεν έχουμε κάτι με ενδιαφέρον. Εδώ μεταξύ είναι σε φάση κανονικά τους σκλάβους αυτούς. Γιατί εδώ πέρα είναι σκλαβοπάζαρα και καλά υποτίθεται. Δεν πρέπει να τους πειράξεις, πρέπει να τους αφήσεις. Ω, κι άλλος εδώ. Οπότε δεν τους ακουμπάμε καν και την κοπανάμε. Γιατί θέλω να δω τον καλό τερματισμό και ο καλός τερματισμός πρέπει να είσαι καλό παιδί για να βγει. Αν και η αλήθεια είναι, είχε πλάκα μπαίνω μέσα. Λέει σε έναν τυπάκο πώς να μπεις και να του σώσεις ακόμα και για να πάρεις τον Duke, αυτόν που πήραμε στο πρώτο, δεύτερο επεισόδιο, ποιο ήτανε, που τον τζιμπήσαμε. Save me. Λοιπόν, αυτόν που πήραμε τέλος πάντων, για να τον τζιμπήσεις, να τον πάρεις μαζί παρέα, είναι η φάση ρε παιδί μου που πρέπει να είσαι, να μην σκοτώνεις αβέρτα. Τέλος πάντων. Και είναι ένας τυπάς, λέει, εγώ μπήκα. Ό,τι κινούνταν το σκότωσα, δεν υπήρχε τίποτα. Λέει sorry, αλλά ας μην πάρω κανέναν μαζί στο τέλος. Λοιπόν, ωραία, εδώ το καθαρίσαμε. Κομπλέ. Και τώρα πάμε παιδιά στο επόμενο τέτοιο, στον επόμενο προορισμό. Ο οποίος επόμενος προορισμός είναι εδώ πέρα, από ό,τι κατάλαβα, όλο ευθεία μπροστά μας. Οπότε πάμε να δούμε τι έχει και εκεί πέρα. Δεν θα αφήσω το αμάξι εδώ. Να το πάρει κανένας, δεν το παίρνει.
Και το επόμενο σημείο έχει το Night Vision Scope. Αν το έχασα μπορώ να το ξαναβρω. Μάλιστα. Τα έχω τα Night Vision Googles, οπότε δεν το χρειαστούμε. Αλλά πάμε καλού κακού να δούμε τι γίνεται και εκεί πέρα. Λοιπόν... Δηλαδή άμα βάλω... Δες τώρα. Οπ, τώρα βλέπω στο σκοτάδι, οπότε... Να βλέπω όμως και το χάρτη, ε. Πάμε. Εκεί πέρα πρέπει να πάμε, μάλιστα. Πού είσαι ρε Γιώργα, ρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κάτι πρέπει να έχει εδώ, παρό. Κύριε, έφτιαξα κάτι πολύ ωραίο για σας, θα σας το στείλω και θα μου πείτε γνώμη. Οκ, μέσα. Λοιπόν, τώρα εμείς πρέπει να πάμε. Κάτι έχει εκεί ευθεία, οπότε πάμε στα μπροστά. Άντε, πάμε να δούμε. Το ότι περπατάμε βράδυ... Α, για κάτσε εδώ είναι... Όπου βρεις τρύπα να χώνεσαι σε αυτό το παιχνίδι. Είναι γενικά μια καλή συμβουλή που θα μπορούσα να δώσω. Ακούγεται κάπως, αλλά η αλήθεια είναι ότι πραγματικά αυτό το παιχνίδι είναι όπου βρεις τρύπες να χώνεσαι. Αυτό βέβαια δεν ακούστηκε και πολύ καλό, ε. Εκεί πάνω θα πάμε. Ω, ωραίο. Και αυτό. Είμαστε. Μαζευόμαστε σιγά σιγά. Μπράβο. Λογικά είναι αυτό εδώ. Και τέλεια. Μπράβο. Ω, έχει και βελάκι από πού να μπεις. Παιδιά, μην με τρομάζετε γάματα. Σπάστηκα. Σ' άκουγα, αλλά... Όλο το family. Βρε τα παιδιά. Άντε για... Έλα τώρα, κυνηφίτσα σας γάμο το σπιτάκι σας. Έλα γαμώ τότε, έλα τώρα. Έλα τώρα. Fuck my life. Θα παίξουμε γροθιές. Φύγε ρε γάμο το. Αν είναι δυνατόν ρε παιδί μου. Δηλαδή κάπου όπατσι. Αχ, Θεέ μου.
Έλα γάμο το σπίτι σου για γάμο ζόμπι. Και αυτά τα όπλα πραγματικά ρε φίλε. Είμαι κι εγώ ανάπηρος. Τρομπάρο ρε φίλε, τρομπάρο, αν είναι δυνατόν. Πήγε. Άντε. Το μεταξύ άφησα το άλλο που είχα σφαίρες να πάρω αυτήν την παπαριά το πολυβόλο για το οποίο δεν έχω σφαίρες. Τρομερός, τρομερός. Πρέπει να βρω ένα κρυσφύγητο να αλλάξω όπλα. Αλήθεια τώρα! Ω, αυτό ήταν το κρυσφύγητο τελικά. Θα ρω ή όχι. Όπω, επιτέλους. Ου, μπορώ να κάνω εμπριστικά. Έλα ρε τώρα, τι λες, άντε γεια. Τώρα χάρηκα. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Φώτα δεν έχει εδώ να τα ανάψω κάπου, κάπου, κάπου. Ένα μαγκάλι, κάτι αυτό δεν ανάβει παπαριά. Να βλέπουμε λίγο μπροστά μας βρε μπρο. Αχ, αχ, αχ. Λοιπόν, θέλω να αλλάξω όπλα τώρα όμως εγώ. Και πού θα βρω να αλλάξω, κάτσε να δω τώρα πως αλλάζει παπαριά με τα κολόπλα του. Αχ. Θα κάνουμε, είναι καλό, καλό. Ου, καλό. Έχει τώρα green laser και red laser. Καλά, μα είσαι κάκρος, θα βάλω πράσινο laser. Το καθαρίσουμε όμως. Τι σκονίστηκε και λερώθηκε. Αυτό θέλω να τα αλλάξω όμως. Θέλω να πάρω το άλλο.
Λοιπόν. Τώρα εγώ θέλω αυτό να πω την αλήθεια, αλλά το κακό είναι ότι δεν ξέρω αν θα σωθεί το Gatling Gun ή απλά πέρα βρέχει. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ιδέα. Θα το κρατήσω. Θα βάλουμε ξυπνητή πάμε μέρα μέσα στα σκοτάδια τώρα. Καθόμαστε, παιδευόμαστε. Πάντως έχει ωραία τέτοια. Έχει πολύ ωραία scenes. Για να αλλάζει από μέρα σε νύχτα και πάει λέγοντας. Απλά, δεν θυμάμαι πως τον κόρακα άλλαζε όπλο. Λοιπόν, έτσι αλλάζει οι σφαίρες, ε. Ξέρουμε τουλάχιστον ότι είναι σε αυτό το σπιτάκι. Οπότε, κύριε, για να δούμε αυτό, μπορούμε να του κάνουμε κανένα upgrade. Είμαι περίεργος να δω αν μπορώ να του κάνω κανένα upgrade. Θα καθαρίσουμε λίγο. Υπερεντυπωσιακό θα έλεγα εγώ. Wow. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλύτερο από τον Κατλινέν. Δεν ξέχασα, απλά δεν κάτσα ποτέ να ασχοληθώ με το πώς κάνεις τα όπλα. Δεν κάτσα ποτέ να ασχοληθώ με το πώς φτιάχνεις τα όπλα. Απλά τώρα εγώ σκέφτομαι ρε παιδί μου, επειδή δεν το ξέρω το σύστημα με τα όπλα τόσο καλά. Αν τα παρατήσω εδώ, αυτό θα το ξαναβρούμε εδώ. Απλά θα μπορώ να το πάρω τον Gatling Gun. Δεν θυμάμαι πως αλλάζει γαμό το τέτοιο. Πραγματικά δεν θυμάμαι πως αλλάζει το... Πως το άλλαζα. Πού πρέπει να πάω, μισό λεπτάκι. How to swap. Swap, weapons, on metro, Exodus, motherfucker! Change your weapon loadout. Καλά κράσα, ακόμα και στα guides είναι ό,τι να είναι. Uh-huh.
Εντάξει, θα καθαρίζεις τα όπλα σου. Υπέροχα, συγχαρητήρια, το καταλάβαμε αυτό. Τα αλλάζεις και αυτά, συγχαρητήρια. Καλά, παπάρι, γι' αυτό που κάναμε έκανε και αυτός, δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Λοιπόν... Α, μπορείς να κάνεις και customize τα weapon σου. Καλή φάση. Το μεταξύ νομίζω ότι στο τρένο πρέπει να μπορείς να αλλάξεις ποια όπλα θα κρατήσεις και ποια όχι. Έχω αυτή την εντύπωση ότι... Spoilers, but, obviously Anna is back. Στο τέτοιο μόνο. Γιατί θυμάμαι, μου είχε βγάλει μια τέτοια. Μου είχε βγάλει μια επιλογή. Τέλος πάντων, μάλλον στο τρένο μόνο. Μάλλον. Γιατί αν πας τώρα, π.χ. πρόσεξε να δεις. Πας στο workbench, το οποίο είναι θεοσκότεινο. Δεν βλέπω τίποτα ρε φίλε. Έχω και VA panel που παίζω τώρα. Σαν τυφλός κυριολεκτικά. Δεν έχει επιλογή. Αν πας εδώ, δεν έχει επιλογή. Αν πας εδώ, εδώ έχει μόνο το τι μπορεί να φορέσεις. Έχει το ρολόι και καλά. Με ενδιαφέρον. Αυτή είναι η πηξίδα και καλά. In mining for location mineral deposits via direction scanning. Μάλιστα. Αυτό δεν πρέπει να μάθω να το δουλεύω, είναι η αλήθεια. Τέλος πάντων, εδώ δεν μπορώ. Αν πατήσω... Αυτό εδώ με βγάζει εδώ, με μπριστικές σφαίρες όμως. Η αλήθεια είναι ότι... Τα ακούς απ' έξω χαμούν, κλειτς γίνεται με τα παιδιά. Φωνάζουνε. Ας φουλάρουμε λίγο να είμαστε αξιοπρεπείς. Λοιπόν, και πάμε. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω γιατί, αλλά οι μύγες μου τις πάνε. Πραγματικά μου τις πάνε τρελά. Κροκ, θρίζει ολόκληρο. Λοιπόν, και πάμε... Α, βασικά ναι, τι δεν κάναμε. Θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σε ένα τέτοιο μέρος, γιατί είναι αρκετά ψηλά. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε λίγο να σκανάρουμε λίγο με το κιάλι. Να δούμε τι παίζει. Δεν μας ξέφυγε τίποτα. Να πάμε πίσω να πάρουμε το αυτοκινητάκι μας και να... Ω, βρε καλώς τα παιδιά! Βασικά τι κάθαμε και ασχολούμαι μαζί, σαν τζάμπο πυρομαχικά χαλάω, άντε γεια! Και δαίμονες από πίσω, όλα τα καλά τα παιδιά μαζεμένα. Ουπ, ουπ. Σκοτώθω! Παρανάσα. Άντε πάμε τώρα. Γεια σου ρε, μίλα.
να το βγάλω από το δρόμο, αυτό το κακό. Θα βγω όμως εγώ από το δρόμο. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε εδώ τι παίζει. Κάνουμε quick save στα χαλαρά. Και εμείς πρέπει να πάμε εκεί πάνω. Εκεί πάνω είναι το καράβι. Λες να είναι εκεί πάνω. Για πάμε όμως λίγο να δούμε εδώ πέρα τι παίζει πρώτα. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρεις εδώ μέσα. Oh. Interesting. Μετά από χρόνια σε αυτά τα looting game, μαθαίνεις πάνω κάτω πως χειρίζεσαι τα pattern και τι να περιμένεις να εντοπίσεις. Save καλού κακού. Αν κάτι μας δίδαξαν αυτά τα παιχνίδια, πάντα κάνει save, γιατί εδώ και εδώ κάτι πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κάτι. Ο Χριστός και Πανιά. Τι τούτο. Wow. Δηλητήριο. Με δηλητηρίαση. Δεν το περίμενα αυτό. Δες το, wow. Ξαναβγάλει να πόδια τα φίδια από το τέτοιο, από τα αδιένεργα. Εκδικήθηκα εγώ για σας, μην ανησυχείτε. Οπότε πάμε τώρα πάλι πίσω στο τούτ μας. Save προ κλασικά. Και οπότε πιστεύω ότι πάνω για θα πάμε τα πόδια. Άντε βρε καλό μου, ο Γλαχάνιας. Ούτε εγώ να ήμουν. Μάλιστα, μάλιστα. 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 Τι τούτο. Τι ακούστηκε. Οπ, εκεί πάνω πρέπει να είναι η παπαριά. Οπότε εκεί πάνω θα πρέπει να πάμε. Τελικά νομίζω ότι είναι όντως εκεί πάνω πρέπει να πάμε. Δεν βλέπω κάποιο άλλο δρόμο να ανεβώ εκεί πάνω. Οπότε ναι, πάμε με το αυτοκίνητο. Α, εδώ δεν πήγα, κλασικά. Α, και εδώ δεν πήγα, για να δούμε τι καλό θα έχει εδώ. Αχα. Παρανάσα, Τιόμικα. Όπου ακούς την καρδιά του, να το κάνει γκρουπ, 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 γκρουπ. Πάμε στο υπερόχημα των θεών. Πάντως έχει πλάκα, πηγαίνεις με τα μαξάκι σου, τσούκου, τσούκου. Δεν είναι για off-road καταστάσεις. Θα το δέψω εγώ. Σαν τα γαϊδουράκια θα το δέσουμε. Θα την κάνουμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ τι έχουμε. Δεν έχει τίποτα. Πρέπει να πάει και η θεία μπροστά. Πρέπει να μην έχει. Κάτσε, καταρχάς έχει κάτι εδώ μέσα. Και δεν μπορώ να μπω εδώ μέσα. Μάχες ακούμε, χαμούλης γίνεται. Λοιπόν, εκεί δεν γίνεται να πάμε. Παπαπαπαπαπαπ. Μαχητές του φωτός από εκεί. Θα μπούμε πρώτα εδώ μέσα. Μπάς και έχει τίποτα σοβαρό.
τύπες μπλε. Γεια σας, τίποτα. Ρε μαν, σε παρακαλώ τώρα, τι είναι αυτά. Αγίες γραφές έχει εδώ. Και εκεί θα πάμε. Και λεωφορείο. Και μπάγκι. Ξερεμένη λαγή ρε φίλε. Εκεί θα πάμε σίγουρα. Σίγουρα θα πάμε εκεί. Ακούτε τα πατώτα. Λοιπόν, πού πάμε τώρα σίγουρα. Όλο ευθεία σε αυτήν εδώ την παπαριά. Ωραία. Πάμε εκεί μπροστά. Σάλταρα αγόρι, πάμε. Τώρα είμαι σε combat λέει. Πούντος. Ωραίο. Καλό. Άντε βρε Αρτιόμκα. Στα κλέψω όλα. You picked up an upgrade for gear. Έλα ρε, τι λες. An upgrade for your gear. Μάλιστα. Άναψε το κεράκι να βλέπουμε και όλες που πάμε. Πρέπει να βρούμε τώρα κάπου όμως και να τα φτιάξουμε όλα αυτά. Έχει τηλεόραση εδώ αραχτά. Ωραία, ωραία κατάσταση έχει. Ωραίος, σου καλός εσύ. Εδώ έχουμε τίποτα καλό, ανεβούμε και εδώ. Μάλιστα, μάλιστα. Σου καλός. Καλός. Λοιπόν, τώρα εμείς θα πάμε, λοιπόν θα κάνουμε μαγιά τώρα. Θα πάμε εκεί πέρα, σε αυτό εκεί, με τα πόδια όμως θα πάμε και στο πάνω γωνιακό. Έχει τίποτα καλό, ελπίζω να έχει τίποτα καλό. Κάτι θα έχει, δεν μπορεί. Κάτι πρέπει να έχει εκεί. Λοιπόν, ω βρε καλώστα τα παιδιά και εσείς δική μας την οικογένεια. Θα σας χαιρετήσω όμως, γιατί δυστυχώς δεν έχω ούτε όρεξη ούτε χρόνο να ασχοληθώ με μαλακίες. Θα πάμε μετά εκεί που πυροβολά να τους καθαρίσουμε και αυτούς. Λαχάνιας. Ο Αρτιόμκα λαχάνιας. Για αρχή θα πάμε εκεί μπροστά. Και μετά θα πάμε εκεί. Αλλά πρώτα εκεί. Δαίμονα βλέπω στον ορίζοντα. Ωραία θα περάσω. Έχει κι άλλο. Εδώ μια ομορφιά θα κάνουμε τα παιδιά. Έστα. Οπ. Εδώ μια ομορφιά. Λάγα θα τυφλωθούμε εδώ μέσα.
φάκελας που πυροβολάω. Και με πίσω. Μας την πέσαμε πίσω. Ωπ, και εσύ! Και εσύ φιλός! Γαμώ, τόσο τραγιός το γάμο παράω. Έλα και εσύ εδώ! Ρεμπέκικο! Πω πω, μήκα και κακό ρε φίλε. Ωπ, άλλο ένα παιδί στην οικογένεια. Για μας μείνει σφαίρα για σφαίρα στο τέλος. Απίστος. Αυτό. Ωραία, απλά. Στάνταρ θα πες και τίποτα άλλο, δεν μπορεί. Τζαμ καράζ. Οπ. Επ, τίποτα. Είναι η αλήθεια ότι δεν είναι και πολύ γεμάτο το παιχνίδι από πραγμάτια. Θα ήθελα λίγο πιο πολύ loot, αλλά... Εντάξει, σε ένα καταστραμμένο κόσμο είσαι. Ας πούμε ότι προσπαθούν να το κάνουν και λίγο αληθοφανές. Εδώ, εδώ. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, όπου δώσε μίγα στο λαό σου ρε φίλε. Ρε εσείς αφήστε 100. Μάλιστα, μάλιστα. Εκεί βλέπω μια φωτιά ψηλά. Να πάω και μετά να γυρίσω πίσω. Έλα, θα το πάμε. Βασικά θα το πάμε έτσι. Πάμε λίγο εκεί πάνω. Δεν ξέρεις τι μπορεί να βρεις. Μπάγκι! Πάρ' το παρό. Τι είναι εδώ ρε παιδιά? Οπ. Αυτός χόρευε ζεμπέκικο και έμεινε εκεί. Κατεβάσουμε το όπλο. Τι πάθανε αυτοί εδώ.
Ερημιά. Πάρ' το γιο Φρόντ. Ναι, γαμάτο θα ήταν. Οχο. Και λες. Δεν μπορεί να αναπνεύσει κιόλας. Καλά, στάνταρ είμαι σίγουρος θα μας βγάλει εδώ πέρα στο τέλος. Είμαι σίγουρος θα μας βγάλει κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας βγάλει εδώ πέρα. Αυτή η κοπαριά εκεί πάνω πώς πάνε. Κάπου πρέπει να έχει σκάλα. Δεν μπορεί να μην έχει σκάλα. Δηλαδή σκάτα. Λοιπόν, στάνταρ πας από εδώ και πηδάς εκεί και πεθαίνεις, είναι στάνταρ πράγματα. Πάτα. Από αυτό το πράγμα. Λες και πρέπει. Αχ, ο Χριστός και η Παναγιά. Πού είσαι, ποιος είσαι. Και εσύ εδώ έχεις την οικογένεια. Και εσύ φίλος. Καλά σας είδα από πάνω, αλλά λέω σιγά μη. Λέω ζεμπέκι χόρβετς, όπως έχει μείνει. Οπ, είχε ένα τέτοιο. Μπρο, ξέχασα να σου πω, σήμερα έφυγε ένα από τα πολλά μαθήματα. Μπράβο ρε αδερφέ, μπράβο ρε, μπράβο. Άντι, μπράβο. Κάμω το, με βλέπεις! Προσπαθώ να κάνω loot, δηλαδή ήμαρτον. Κάπου, όπα. Ω. Τι να πεις. Κανένας δεν σέβεται την ανάγκη που έχεις να κάνεις ένα αξιοπρεπές loot σε αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά. Μπράβο ρε πάντα για το πάντως. Εν τω μεταξύ είναι και οι μύγες. Πω. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δεν θα πω ψέματα. Το παιχνίδι παρά είναι κοντά στην πραγματικότητα. Στη δική του πραγματικότητα. Οπ, δες τώρα τουαλέτα, όχι μαλακίες. Άντε, γεια. Αυτό είναι το κλασικό χέζε ψηλά και αγνάντευε. Εδώ δεν είναι χέζε και ψηλά αγνάντευε. Αν και μπορείς. Αλλά είναι να είσαι και ψηλά και να χέζεις και να αγνάντευες και ψηλά. Καλή φάση. Μην πέσεις βρε! Μην πέσεις βρε! Χαλάρα, δεν έπρεπε να πεθάνω. Μαλακίες τώρα. Να μην πέσω μέσα. Δηλαδή, πραγματικά. Και πώς θα βγω από εδώ? Μπράβο, πανέξυπνος ο Κώστας. Ανέβα ρε, ανέβα βρε μπακλαβά γάμο το. Τι είναι ρε αμάνου? Κάπου είπαμε. Είναι και καμουφλαρισμένοι ρε φίλε, να μην τους βλέπεις. Αχ, δεν σας αξίωσε ο Θεός να δείτε μια άσπρη μέρα. Μόνο μερικά άσπρα φαντάσματα, το πήγε και αυτό. Σόφα και εσύ, σε είδα. Χα. Άλλος, να τον δέστε και αυτόν. Εδώ μας το παίζει ψόφι σκοριός. Πάρ' το. Δικός. Να τους δες και αυτούς. Ε, δες τώρα πως τους φάμε. Οπ. Βασικά θα κάνω μαγιά τώρα. Ζεμπέκικα ρε φίλε χορεύουνε, τον πήρε η κατηφόρα. Έλα γάμο το. Άντια.
Α, εσύ θα κατεβείς από εκεί, εγώ να μην ανέβω εκεί πάνω δηλαδή, ε. Ναι, όντως. Άμα το γκαϊμό μας για να αξιοπρεπές λουτ, κανένας δεν τον σέβεται. Εγώ πώς θα ανέβω εκεί πάνω ρε, θέλω και εγώ να ανέβω εκεί, να μπω εκεί μέσα. Ω. Ιπ. Ιπ. Αρτιόμικα, δεν είσαι καλά γυμνασ... Ω. Το καλά το παλικάρι. Έχει κι άλλο μονοπάτι. Αυτό ήταν όλο. Ωραία σπηλιά, θα έμενα άνετα. Δεν θα με χαλούσε να πω την αλήθεια. Αλλά δεν μπορώ, μην περιμένετε. Θα τα πούμε αλλού. Άντε, βγες βρε Αρτιόμκα. Βγες βρε παλικάρι μου. Θέλω να ανέβω εκεί πάνω, μπορώ. Μπορώ. Για να δω, έχει τίποτα. Δεν μπορώ να πάω. Ξενέρα. Ευσεβής πόθος του Λούτερ είναι αυτός. Εντάξει, να πω την αλήθεια. Ω! Εν τω μεταξύ έκανα μια γκάφα και το πρόσεξα μετά. Όταν ήμασταν στο προηγούμενο επεισόδιο, που ήμασταν ακόμα στην προηγούμενη περιοχή, έπρεπε να κάνω loot μια μαλακία, ένα ψαράκι από κάπου. Αλλά εγώ βλάκας δεν το ήξερα. Και ενώ πήγα σε εκείνο το σημείο, ήταν εκείνο με την υψηλή ραδιενέργεια που πέθαινε σαν να μην υπάρχει αύριο. Το είδα μετά και λέω τώρα, πάει, το χάσαμε. Ε, μα αυτό είναι το θέμα, ότι... Όταν θες να κάνεις ένα σοβαρό loot, δεν μπορείς. Εκεί κάθομαι πάνω από το εκεί και θα πεθάνω, δηλαδή, δεν είναι διαμόν. Εσείς, σοβαρά τώρα. Λοιπόν, μπορούμε να ανεβούμε τώρα εκεί πάνω. Αυτό είναι το θέμα μας. Μπορούμε κάπως να πάμε εκεί πάνω. Θα προσπαθήσουμε. Γαμώ το σπάτι. Πραγματικά, τελεπόρια. Αυσεβείς πόθος εδώ πέρα, μπας και. Οπδέστα, και αυτά, τα καβατζώσουμε. Τίμια. Και δώσ' του. Ρε Αρτιόμκα. Το ξέρετε ότι θα πεθάνουμε έτσι και δεν μπορούμε να κάνουμε και save, γάμο του. Κάνει μόνο του, α, quick save, έλα. Τι είναι εδώ ρε. Φτιάξαν τα παιδιά. Δεν μπορείς να πας πάνω. Τώρα δεν με αφήνει. Μαλακία. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή σοβαρά. Τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνω. Λες να μπω από εδώ μέσα. Δεν μπορώ. Αν είναι δυνατόν. Το έκανα το save. Quick save just in case. Κατάφερα. Κάμε ένα quick save πάλι, καλού κακού. Μάλιστα. Τώρα, άμα τα καταφέρω και μπούμε, θα είναι καλή φάση. Λογικά και κάτω πρέπει να προσγειωθούμε. Α, σου γάμισο, τίποτα. Δύσκολο. Αρκετά. Θα έλεγα.
Πάντως το χειρότερο από όλα είναι τα loading times, τα οποία είναι πραγματικά ανυπόφορα. Τώρα εδώ αράξτε τσιγαράκι, καφεδάκι, να ψήσει κανένα, βασικά πήγε κανένα τσίπουρο. Πλάκα πλάκα ένας καφές τώρα δεν θα με χαλούσε, αλλά είναι 12 η ώρα και άμα πιω τώρα καφέ, έχει SMS. Δεν μπορούμε να πάμε από εδώ, είναι αποτυχία. Μάλιστα. Γαρίφαλο στο αυτή. Βρε καλό στο. Πού είσαι ρε Μπελίαλ. Μας πέτυχες πάνω από αυτοκτονούσαμε εδώ πέρα. Τελικά δεν μας βλέπω να μπορούμε να μπούμε εκεί μέσα. Μάλλον δεν μπορείς να πας. Φακ. Ίσως να ξαναγυρίσουμε κάποια στιγμή. Μάλλον. Ελπίζω. Βλακία πάντως. Θα έπρεπε να μπορώ να πάω. Και δεν έχω ιδέα αν πρόκειται για τίποτα χρήσιμο ή απλά μαλακιζόμαστε τώρα και τζάμπα χάνω χρόνο, που είναι το πιο πιθανό να συμβαίνει. Πραγματικά είναι το πιο πιθανό να συμβαίνει. Νομίζω ότι εδώ, σε αυτό το σημείο πρέπει να βρούμε το armored gas mask. Λέει, there is a military base here that doubles as a safe house. Όχι, άλλο είναι αυτό. There is a hiding canyon here where you will have to fight through some slavers to reach a cave at the end. The ladder to reach it will only drop once everyone's dead. Μάλιστα. Οπότε μάλλον έχει σκάλα και η σκάλα... Καλά, δεν υπάρχει. Κατά πάσα πιθανότητα μάλλον την πατήσαμε. Η σκάλα για να μπούμε εκεί μέσα θα έρθει μόνο όταν είναι όλοι νεκροί, φαντάζομαι. Κάτι δεν έχουμε κάνει, το πιο πιθανό να έχει συμβεί. Οπότε μάλλον δεν είναι όλοι νεκροί, φαντάζομαι. Οπότε πάμε λίγο να δούμε τι παίζει. Ας ξερευνήσουμε λίγο. Αναγκαστικά. Οπότε ή μάλλον θα ξαναρθούμε κάποια στιγμή που είναι το πιο πιθανό. Πάρε PS5. Λοιπόν, εκεί πάνω έχει donations. Τσοντάρετε να πάρουμε, γιατί με τα λεφτά που έχουμε αυτή τη στιγμή ούτε 5, ούτε 4, ούτε τίποτα. Αυτή τη στιγμή με το 4 που είμαστε και πάλι δουλίτσα δεν γίνεται σοβαρή. Ω, πάει. Λάγα κάνεις τώρα. Είχε σκυλό. Πάντως, να σου πω, ένα Xbox, βασικά Xbox θα μου άρεσε περισσότερο, αλλά τα loading times είναι ασύλληπτα. Όταν λέμε ασύλληπτα, ασύλληπτα. Αυτό ήτανε. Εδώ είναι το μέγιστο που μπορεί να φτάσει. Απογοήτευση, θέλα κι άλλο. Από πού είμαι, από Λίμνο είμαι. Δεν ακούγεται την προφορά. Λίκαινη. Από Λίμνο, αυτή τη στιγμή είμαι Μύρινα. Τέλειωσα 10:30 τη δουλειά, τα μαθήματα. Και λέω κάτσε, λέω ή για Ντότα θα μπω ή θα μπω να παίξω λίγο τουλάχιστον να το προχωρήσω. Γιατί ήθελα κιόλας, για να είμαι ειλικρινής, να πετύχω να κάνω... Παιδιά δεν μπορούμε εδώ πέρα δυστυχώς. Και έχει μέσα upgrade γαμότο και θέλω να το πάρω αυτό το upgrade. Τέλος πάντων, αποτυχία. Δεν μπορούμε να φύγουμε κιόλας από εδώ πέρα. Τι φάση. Από εδώ πάνω. Ω, έλα. Άντε ρε μαν.
Μπορείς! Έλα! Κατζό σου ρε! Τι σε εκπαίδευα τόσα χρόνια! Εκεί μέσα πρέπει να πάμε και δεν μπορούμε να πάμε, γαμώ το! Δεν πειράζει, εντάξει. Θα το... τουλάχιστον ξέρουμε που είναι. Θα πάμε... βασικά όχι, λάθος, fail! Εδώ είναι άλλο μέρος, α, καλά. Τέλος πάντων, πάμε πάλι πίσω, καλά ήρθαμε. Καλά σκοτώσαμε. Μα τα... για αυτά loadings είναι που θα πάρεις, όντως, εδώ έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά θα, να είμαι ειλικρινής παιδιά, αυτή τη στιγμή δεν παίζει μία. Και προηγείται να φτιάξω πριν από το PlayStation 5, πρέπει να φτιάξω το PC, γιατί από το PC δουλεύω κιόλας. Οπότε... αναγκαστικά πρέπει να επενδύσω στο PC. Γιατί από αυτό δουλεύω προς το παρόν, από αυτό ζω, οπότε... είναι προτεραιότητα νούμερο 1. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε εδώ κάτω θα πάμε. Μην τον κουράζεις, έχει και χαπ. Τι είναι το χαπ, παιδιά? Α, ναι. Το χαπ πάλι δεν κατάλαβα τι είναι, αλλά ναι, δεν θα τον κουράζω. Προσπαθώ να τον πάω λάου-λάου. Είναι και αυτός ο έρμος ο καψερός. Πάντως, παιδιά, από τις καινούργιες κονσόλες... καταρχάς η βλακεία είναι ας πούμε το εξής, το οποίο δεν συμφωνώ καθόλου που γίνεται. Ότι πίσω από το τραπέζι έχουν παιχτεί μαλακίες σίγουρα. Και έχουν η RAM λέω, οι κάρτες γραφικών βγαίνουν με το σταγονόμετρο. Κυρίως για να πουλάνε οι κονσόλες. Και γίνεται χαμός, αυτή τη στιγμή είναι, ζουν πρωτόγνωρες στιγμές. Ακόμα και τις εποχές που ξεκινούσε το mining τα τρελά του, δεν ήταν τόσο πολύ όπως τώρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή όλα είναι στο Θεό. Εκμεταλλεύονται το γεγονός και καλά σου λένε COVID και μαλακίες. Και λέτε πάπαλα. Ενώ μεταξύ, ποιο είναι το αστείο? Ότι συγκριτικά το Xbox, ενώ μεταξύ είδα ένα τέτοιο. Χρόνια. Είδα ένα βίντεο που πετούσε ένα τυπά σε ένα ψυγείο πάνω στο Xbox και δεν πέθανε με τίποτα. Το κουπανούσε και το κουπανούσε με το ψυγείο και δεν πέθανε το άτιμο. Εν τω μεταξύ το χειριστήριο του όμως, μία έπεσε, τα έπαιξε. Ενώ το PlayStation 5 έπεσε 4-5 φορές και δεν έπαθε τίποτα. Αλλά η κονσόλα πάντως, το Xbox, ήταν απέθαντο ρε πούστη μου. Εν τω μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι έχω και το Season Pass. Έχω και το Season Pass και μπορώ και το συνδέω με το PC. Look, why don't we just off the fucker? Why do we go to all the trouble for a piece of shit? You just don't get it. You have to think what you do. Οπ, οπ, πάει. Τα άπλα σας, κύριε. Τα δέχομαι. Σκύλε, σ' ακούω. Μην έρχεσαι. Και εσένα σ' ακούω. Κύριε, δεν θέλω να σας σκοτώσω. Είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα. Θα ήθελα να το πάμε ειρηνικά. Αλλά είστε μαλάκες και θα σας ξεβαστρέψω όπως φαίνεται. Δω είμαι, δω είμαι ρε παιδιά! Μη παράτε, έρχομαι! Δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Πού είσαι εσύ, πες να δαγκώνει. Πήρε φωτιά ο σκύλος αυτό. Πόσα σκυλιά έχουν. Δες το πως είναι το ρημάδι. Καταραμένο. Reloading!
με γυμνά αθέρια, με γροθιές και σίδερο ρε. Παπ, παπ, παπ. Εύκολο. Θα σας το ξυλώσω, προφανώς και θα σας το ξυλώσω. Τι ωραίο όπλο. Τι λες τώρα, τι ωραίο όπλο. Αλλά αυτό μου άρεσε περισσότερο. Γάμο το, θα ήθελα περισσότερα όπλα. Θα ήθελα περισσότερα όπλα. Γάμο το παιχνίδι μέσα. Και θα ήθελα να μπορώ να τους πετσοκόψω, αλλά... Ρε μα, μη βαράς βρε αδερφέ. Ποιος πήρε φωτιά. Με πετάνε και χειρομοντήτες ρε φίλε, δεν είναι δυνατό. Fuck him! Fuck him! Yo! Τι γάμο το μπελάς σας μέσα. Ρε, κάνω loot το δικό σου. Μην με τα σπάς τώρα. Γάμο το. Λίγο κομβίτ, λίγο logistics, λίγο money, λίγο 9 γενιά GPU, όλα τα καλά. Γάμισε τα για να φτιάξεις. Εν τω μεταξύ, να σου πω την αλήθεια, το έλεγα και στο live χθες, ότι δεν θέλω να πάρω κάρτα γραφικών προς το παρόν. Η 1060 είναι υπερβολικά τίμια για τα... δικά μου τα γούστα. Ρε people, εγώ... εκεί είσαι. Εδώ, έρχομαι, έρχομαι, περίμενε. Λοιπόν, και που λέτε... κάρτα γραφικών αυτή που έχω θέλω να κρατήσω. Μέχρι κάποια στιγμή να μπορέσει να με αξιώσει ο Θεός να πάρω... καμιά σοβαρή κάρτα. Λοιπόν, απλά τι γίνεται, ποια είναι η πλάκα, ότι η Nintendo λέω καλό, η Intel αυτή τη στιγμή στις κάρτες γραφικών, πριν από χρόνια, λένε ότι, έβλεπε ένα ωραίο βίντεο και έλεγε AMD Fine Wine, λέγανε ότι οι κάρτες γραφικών της AMD, και ισχύει αυτό, είναι αλήθεια, και γυρνάνε πιο καλά, γιατί βγαίνουν πιο δυνατές, αλλά ποτέ οι drivers, και αυτό είναι μια αλήθεια πολύ πικρή, γιατί είχα AMD κάρτες γραφικών και μια ζωή οι drivers ήταν χάλια. Ποτέ δεν αξιοποιούσαν σωστά το 100% των καρτών. Απ' την άλλη η Nvidia βασικά, η Intel με την Nvidia, αξιοποιούσαν με drivers τις κάρτες γραφικών στο έπακρο. Τέλος πάντων τώρα, επειδή η AMD έχει πάρει στροφή στο gaming κομμάτι, το φουλάρι εκεί είναι δυνατές κάρτες, αλλά η Intel από την άλλη με την Nvidia βγάζει πιο δυνατές κάρτες, αλλά δεν αξιοποιούν 100% της δύναμής τους. Γιατί λέγανε ρε παιδί μου τώρα η 3090 με τα super tubana που έχουν και αυτά, ότι δεν είναι δυνατόν ρε παιδί μου να μην μπορείς να πάρεις κι άλλα FPS. Δηλαδή, πω τόσο άστοχος ούτε Star Trooper να ήταν. Μπα, τώρα hold your fire! Εσένα πρέπει να σε σκοτώσω μόνο και μόνο γι' αυτό, δεν είσαι τέτοιος τύπος. Λοιπόν, μα στα stats του Steam η 1060 είναι η πρώτη. Μα είναι τρομερή κάρτα ρε η 1060, εν τω μεταξύ. Το αστείο είναι ότι εγώ προσωπικά έχω κινέζικη υλοποίηση. Η οποία, να σας πω τώρα να γελάστε, πριν από καιρό λοιπόν, ότι η δικιά μου την κάρτα την είχα κάνει και βίντεο που την είχαν στείλει για review από ένα κινέζικο site για να τη ρίξω μια ματιά να δω τι γίνεται. Colorful είναι. Η κάρτα είναι παντοδύναμη. Παντοδύναμη. Αλλά δεν είχε τόσο καλούς ανεμιστήρες και πιαστράκια στους ανεμιστήρες. Και ποιο είναι το αστείο της υπόθεσης. Όχι, θα πούμε από εδώ. Καλή φάση. Ποιο είναι λοιπόν το αστείο της υπόθεσης. Ότι. Πάμε ρε. Ότι κάποια στιγμή, και ήταν τελείως γελίο,
Λοιπόν, τώρα έχω πω γαμώ το. Παθείς τώρα μωρακίες, γαμώ. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα. Και τέλος πάντων, που λέτε κάποια στιγμή, πώς θα πω εκεί πάνω ρε. Σ' αρέντερ, πες μου πως θα ανεβώ πάνω και άστα αυτά. Λοιπόν, δεν μπορώ να ανεβώ ρε φίλε, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, για να μην σας τα πω λίγο και... Όχι, όχι, όλα καλά. Λοιπόν, ακούω ένα θόρυβο ρε παιδί μου. Και έβλεπα τα FPS μου να πέφτουν και αυτά και κάποια στιγμή σβήνει το PC. Και τώρα τι στον κόρακα γίνεται ρε γαμώ την τρέλα μου και αυτά. Για να μην σας τα πω λίγο, σπάσανε από τις δονήσεις οι βίδες, τα πιαστράκια που κρατούσανε την ψύκτρα ρε παιδί μου πάνω στη GPU και έπεσε ο ανεμιστήρας, όλος ξυλώθηκε κάτω και έχει κρεμάσει. Με αποτέλεσμα να φύγουν μερικά βιδάκια, να φύγουν στο τροφοδοτικό και να βραχυκυκλώσει το τροφοδοτικό. Γενικά έγινε μπουρδέλο, αφού δεν κάνει η μητρική πάλι καλά. Λοιπόν, αποτέλεσμα εγώ να πρέπει να αλλάξω το τροφοδοτικό. Αυτό έγινε πριν από κανένα τρίμηνο, τετράμηνο, όλο αυτό. Και τι έκανα τώρα για την κάρτα, για να γελάσετε. Τη βγάζω την κάρτα, την καθαρίζω, βάζω καινούργια πάστα δικιά μου. Το οποίο έριξε αρκετά πιο πολύ τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, και τη δένω με zip ties και την κολλάω με την κόλλα την στιγμία. Παιδιά, πέρα μπλάκα, η κάρτα μέχρι και σήμερα είναι με tie wraps. Πραγματικά είναι με tie wraps, αλλά είναι τούμπανι. Δεν έχω πω. Άμα το δεν βλέπω. Πάμε κοντά. Και φίδια ρε φίλε. Λοιπόν, ναι, και που λέτε την κόλλα την έχω δεμένη και κολλημένη με tie wraps. Το πήρα μου και το φίδι, εντάξει. Λοιπόν, την έχω κολλημένη και δεμένη με tie wraps. Με κόλλα τη στιγμή αυτή που την ισχυρή την κόλλα. Και είναι μια χαρά κύριε Λέω, μην σας πω ότι τα πάει και καλύτερα από ό,τι τα πήγαινε πριν. Οπότε είμαστε του μπανέιρο. Και αν δεν πάθει τίποτα η κάρτα μόνη της, δεν θα αλλάχτει. Για πάντα εκεί θα μείνει και θα τη χρησιμοποιώ μέχρι να πεθάνει. Πραγματικά. Είδατε, η σκάλα δεν υπήρχε, έπεσε τώρα. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Οπότε εμάς μας καίει τώρα. Πραγματικά αυτό που μας καίει είναι να πάρουμε αξιοπρεπή επεξεργαστή, αξιοπρεπή μητρική. Και RAM. RAM μάλλον επειδή με τα 16 δουλειά γίνεται λαωριακά, γιατί τα βίντεο, τα edit που κάνω και αυτά όταν τα κάνω... Ωραία μάσκα. Έχει και αστέρια. Για να δούμε εδώ αυτό τι λένε. You saved me and I thank you for that, but I'm a dead man already. Have nothing to live for left, for I lead my people to death. They all believed we could win. I decided to start the fight, not endure anymore. Αυτός έμενε πάνω εκεί. I was not right, but now everyone is dead. It was who I lost, not them. But it was they cannot live. Τώρα τι λήθος, εν τω μεταξύ αυτούς δεν τους σκότωσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έπρεπε να το κάνεις βίντεο, τύφλα να έχουνε... Για ποιο λες για το τέτοιο, να το κάνεις βίντεο, τύφλα να έχουνε Linux και η J2C. J2Sense, γαμάτος. Όλα τα λεφτά είναι το άτιμο στον παρακολουθώ. Καλά, αυτό θα ήταν κορυφαίο. Αλλά εντάξει, είπαμε να το ξεφτυλίσουμε κιόλας. Ήταν η φάση που ήμουνα τόσο νευριασμένος. Και από τότε έγινε μια βλακεία, να σας πω την αλήθεια, όταν το έφτιαξα. Τέλος πάντων, έγινε μια βλακεία και ξέχασα να συνδέσω. Γιατί γίνεται χαμός, έχω μέσα 8 ανεμιστηράκια. Και τα περισσότερα τα έχω σε... Πώς λέγεται, αυτό σε πάνελ το οποίο πειράζει την ένταση των ανεμιστήρων με το τέτοιο. Την ένταση των ανεμιστήρων από το πάνελ, ρε παιδί μου, controller. Τέλος πάντων, για να μην τα πω λόγο. Και ήμουν σε φάση άντε να τελειώσω να το φτιάξω. Να ξεμπερδεύω με όλο αυτό. Πραγματικά να ξεμπερδεύω με όλο αυτό. Εν τω μεταξύ, εγώ κάτι έπρεπε να πάρω εδώ πέρα. Ω, να το αυτό ήταν. Λέω κι εγώ, τι δεν είδα. Αυτό θα γίνει όταν θα αλλάξω.
Όταν θα αλλάξω με το καλό, παιδιά, πρώτο ο Θεός, το τέτοιο, όταν θα αλλάξω το σύστημα μέσα, θα το δείξω. Ας καθαρίσουμε λίγο τα τουφέκια μας. Για το μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι ενώ αυτό... Ποιο όπλο είναι αυτό? Ενώ το είναι νυχτερινή ώρα, το κρατήσουμε, δεν γαμιέται γιόλο. Ας καθαρίσω και αυτό, αφού μπορώ. Ας βάλουμε αυτή, δεν γαμιέται. Να φτιάξουμε λίγο και το armor μας, γιατί μας αδειάσανε. Λοιπόν, και armored mask, αυτό είναι. The incandescent bulb is replaced with an arc. Λοιπόν, η φάση μας ποια είναι? Αυτό ήταν το αρχικό που είχαμε, εντάξει. Να σας πω, θα ήθελα πιο πολύ φως, αλλά αναγκαστικά θα παίξουμε εδώ πέρα, γιατί θέλω περισσότερο τέτοιο. Θα παίζουμε στα σκοτεινά, τέτοιοι είμαστε, οι καλύτεροι βασικά είμαστε. Οπότε αναγκαστικά θα παίζουμε στα σκοτεινά. Και είναι νύχτα κιόλας. Και έξω κάνει κρύο και με έχει πιάσει μια στεναχώρια που λέει και το τραγούδι. Αλλά anyway. Ωραία. Πάντως δεν σκότωσα κανένα, είμαι καλός. Σαν να σε έκλειψα. Δεν σε έκλειψα. Τι έχεις να μας δώσεις? Ευχαριστώ. Σένα στα πήρα. Ωραίο τέτοιο. Τι φάση. Τι φως έχει αυτός, έχει φωτάκι παντού. Ω, καλό. Μπράβο. Μήπως να φύγουμε? Γάμο το τώρα δηλαδή πραγματικά. Στον κόρεκα θα την κουπανίσω. Αλήθεια. Προχθές έβλεπα, βασικά προχθές, έβλεπα τα βίντεο του ξανά εκείνα που είχε κάνει με τον Post Malone. Γάμο το COVID μέσα. Απελπισία έχει καταντήσει όλη η κατάσταση, ειλικρινά. Το μεταξύ ποιο είναι το αστείο και το λέμε ξανά και ξανά και ξανά. Το πρόβλημα με το COVID δεν είναι ο ιός αυτός καθεαυτός. Μπορείς να κολλήσεις τα πάντα όλα. Το θέμα του, το κακό του ιού είναι ότι και τη γρήπη την κολλάς και όλα τα κολλάς, ρε παιδί μου. Αλλά σκέψου ότι η γρήπη έχει θνησιμότητα ή πόσο είναι, 1 ή 0,1%. Λοιπόν, το πρόβλημα με τον COVID είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη θνησιμότητα. Τεράστια θνησιμότητα βασικά. Λοιπόν... Έχει γύρω, έτσι όπως έβλεπα τα στατιστικά, παίζει να είναι γύρω στο πάνω, μεταξύ 15 και 20% θνησιμότητα, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη θνησιμότητα. Τώρα να με ξέρω τι ειδοποιήσεις, τι φάση, email είναι. Λοιπόν, αυτά μπορώ να το οδηγήσω, έχω το κλειδί, λες. Έλα, καινούριο όχημα.
Αχ, το φορτηγό θα ήθελα να πάρω, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι κλειδωμένα, γάμο το. Πού είναι το άλλο? Σου δείχνει και πού είναι, ρε φίλε. Αυτά είναι. Ό,τι καλύτερο. Εν τω μεταξύ έκανα πατάτα και μεγάλη πατάτα τώρα, δεν ξέρω αν το πρόσεξε κανένας. Και δεν έχω σκανάρει την περιοχή, να δω τι παίζει και πού. Οπότε θα ανεβούμε εδώ. Okay. Και θα πάμε σε να μην πάμε τα πόδια. Αλλά τρελός. Θα πάρω αυτό. Το δέχομαι. Όχι! Αλήθεια τώρα! Σας γαρίφαλο. Τι ωραίο, δες ωραίος ήλιος παρεπιπτόντως. Έχει τίποτα κάμπλου εδώ? Μπα. Εδώ μέσα μήπως? Φτωχολογιά έπεσε. Πάμε εκεί, είμαστε όλοι ευθεία. Σας. Δεν με είδε κανένα σας. Δεν ξέρετε ότι υπάρχω ζωντανός. Βλέπετε πως τρέχω. Τι έγινε, πού πήγαν τα παιδιά? Πεθάναν αυτοί. Πνιγήκαν, τι έπαθαν? Τα πόδια του είναι αυτά. Ωχωχω, αχα, τα καρβούνιασα. Λογικό είναι αφού... Ναι, κανονικά πρέπει κάποια στιγμή να ενσωματωθεί ο ιός στη βάση μας, στη γενετική του DNA, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι χρειάζεται χρόνος για κάτι τέτοιο. Χρειάζεται πάρα πολύς χρόνος. Τέλος πάντων. Είναι μια περίεργη ιστορία. Και θα πάει ακόμα πιο πίσω, παιδιά. Δεν θέλω να σας πληγώσω, αλλά θα πάει πολύ πιο πίσω η ιστορία. Λοιπόν, θα πάμε για αρχή εκεί μέσα. Τώρα αυτός θα έπαιξε. Εγώ θα πρέπει να κοιμηθούμε μέχρι το πρωί. Θα κοιμηθούμε μέχρι το πρωί. Τι ώρα πιάσαμε? Πιάσαμε 12:30. Εντάξει. Ξυπνητήρι. Έτσι ξυπνάω κι εγώ το πρωί. Όμως... Τι φάση? Πώς είναι, ρε παιδιά? This place is bad news. Any greenhorn could get me here. What was that go- Ποιος είσαι? Μα κοιμόμουνα και με ξύπνησες.
Αλλά εγώ θα σε κλέψω για να μην λε. Και θα φύγω. Μα τώρα τι πράγματα είναι. Έτσι συμπεριφέρεστε εσείς στους καλεσμένους σας. Κάνω τίποτα καλό εκεί πάνω. Είχε ψησταριά. Μπάει, δεν μπορώ να ανεβώ, δεν περίμενα. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε τώρα πέρα μπλάκα. Πού πάμε? Πού είναι το αυτοκίνητο ρε, εκεί. Πάμε τώρα εκεί πέρα, μάλλον θα πέσει λίγο πιστολίδι, να χαρούμε λίγο κι εμείς. Άρης. Χολευθεία. Κάτι έχει. Μπα, χωλιά! Λοιπόν, τώρα εδώ θα χρειαστούμε το εξής. Τώρα θα γελάσω κάθε επικραμμένος. Παιδιά, μην είστε τέτοιοι. Τώρα, τι πράγματα είναι αυτά. Τι έχουμε εδώ. Τι φάση. Ό,τι, τι είναι εδώ. Είναι κάτι που θα έπρεπε να κλέψω, κάτι που θα έπρεπε να βρω. Μάλιστα, για κάτσε να δούμε καλού κακού, γιατί δεν τα πολύ πιστεύουμε αυτά τα μέρη. Τι φάση. Εδώ... δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, οπότε κυριλέ, εντάξει. Ποιος είσαι εσύ? Ο πού είσαι εσύ? Ναι, σταμάτα, μην είσαι τέτοιος. Τέτοιοι! Δεν βλέπω κιόλας με τη μαλακία. Για τη σωτήρια και Άγιος ο Θεός. Πολλές πέτρες πάντως είχαν τα παιδιά βάλει εδώ πέρα. Χαμός. Τι είναι, μνήμα, είναι φωλιά? Είναι λεφτά που πρέπει να βρω? Δεν είναι τίποτα από όλα αυτά και είναι όλα αυτά. Ανέβα εδώ πάνω. Στο πιο ψηλότερο βουνό. Λοιπόν, ώρα για κι άλλα. Βλέπεις, bandit.
Λοιπόν, για να δούμε τι βρήκαμε στο χάρτη μας. Βρήκαμε όμορφες περιοχές, όπως εκεί κάτω. Αλλά εμείς θα πάμε σε μία περιοχούλα εκεί πέρα και μετά θα γυρίσουμε πάνω. Θα κάνουμε τον κύκλο δηλαδή. Εδώ πέρα δεν βλέπω κάτι που να μπορώ να τσιμπήσω. Ωραία τα λένε, αλλά... Ας κάνουμε ένα save. Ας κατεβάσουμε το όπλο και άμα μας επιτεθούν τους γαμίσουμε όλους τα πρέκια. Έλα φίλο, ρε ρε! Ηλίκια γάμο το, δηλαδή πραγματικά. Τι είναι άλλος, άλλος ένας. Σε χάλασε. Φέρες, φέρες τώρα. Μόλις. Α, εκεί πάνω είναι. Αλήτε πέκερ! Ρε μάν μου! Τι να πεις, ιερόσιλοι, πραγματικά δεν έχουν κανένα ιερό και κανένα όσιο. Ουουου, λουτ! Να ανοίγουνε. Να κλέψω τίποτα από εδώ. Πολύ το μετρό διαβάζανε, ανάρπαστο βιβλίο. Ένα βιβλίο βγήκε σε αυτόν τον κόσμο και αυτό είναι το μετρό. Ρεμάν, σήκω γάμο το. Ανίδια μόνο. Σφαίρα, μια σφαίρα. Οκ, τίποτα εδώ. Οκ, οκ. Έρχομαι πάνω. Έρχομαι, φτάνω. Με το πρώτο το αεροπλάνο. Εδώ, έλα αγόρι μου να με τσεκάρεις. Να'ρθω. Οπ. Μια αγχώνες, έρθα να σας τσεκάρω. Yeah, I'm that fucker, bitch. Παπ. Wow. Αχ, έτσι είναι αυτά τα πράγματα στη ζωή. Για να δούμε. Να σε τσεκάρω. Θα ήθελα να έχω μία, αλλά μπεις αφού φεύγεις με το τρένο, δεν μπορείς να έχεις βάση εδώ και μαλακίες τώρα, τι να λέμε. Πλάκα μου κάνεις έτσι. Αν είναι δυνατόν, απλά γύρισα και έπεσα από το τέτοιο, αν είναι δυνατόν. Επιβιώνεις από δαίμονες, επιβιώνεις από τις ορδές της κόλασης της ίδιας και έπεσες δύο μέτρα και σκόνταψες και σκοτώνεσαι από το πέσιμο. Πολύ ευαισθητούλης. Ευαίσθητα πόδια, ναι, κάνει skip στο leg day. Ερτιόμ καμαλιάς. Βάσανα και τύραγαν αυτό σου αρτιόμικα. Για να δούμε τι upgrade ήρθε. Άντε, loading. Πού θα με βγάλει τώρα, πες μου ότι πρέπει να ξαναπάω πάνω. Αγάμω το σπιτάκι σου πάλι! Hey, κανένας γάμο the fuck.
Ακροβατός ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει. Και ζεστός ένας. Α, δούμε, τι είμαστε μέσα. Είμαστε κόσμος και δουλειάς. Όλα καλά, μπρο. Απ! Να, χωρέ. Δύο πιστόλια. Καλώς. Και επειδή είμαστε ζωντόβολα και θα σκοτωθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Έλα ρε μαλάκα, δηλαδή πραγματικά αν είναι δυνατόν. Απλά γύρισα δυο λεπτά ρε φίλε, δηλαδή έλεος, μόλις το είπα. Κάπου ήμαρτον. Γαμώτο. Πραγματικά, είναι κάτι τις στιγμές που λες. Ευτυχώς που δεν έχω πολύ κόσμο να με παρακολουθεί. Ρεζίλ παντού. Πώς πέθανες? Καλά, εδώ κατέβαινα μια σκάλα και σκόνταψα και πέθανα. Απλά τα πράγματα. Άρα Αρτιόμ, τι μας κάνεις πρωί πρωί? Βράδυ. Άλλες. Ακροβατός ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει. Πω, πολύ μουσική θα ήθελα τώρα. Σας βάλω μουσικούλα. Αλλά σε φάση θα κάνει λίγο η τέτοια ρε γαμώτο. Πώς το λένε. Θα αρχίσουν πάλι τα μπλα μπλα και θα είναι. Δες τώρα ρε φίλε, δες. Κατέβηκα από τη σκάλα και δες πόσο κοντό είναι. Έλα λίγο πίσω να κάνεις. Να, εδώ είναι ρε φίλε. Να, ένα λίγο πίσω έκανα. Λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε και πέθανε. Είναι δυνατόν. Αρτιόμικα δεν μας τα λες καλά. Επίσης θα ήθελα να μπορώ να τους κλέψω τα μπάγκι, δηλαδή. Είσαι εδώ και δεν μπορείς να το πάρεις, θα την κοπανίσεις ρε φίλε. Γάμισε μας. Πάμε τώρα, άντε, πού πάμε? Λοιπόν, πάμε όλο ευθεία. Να εμπάμε και εκεί μία, αφού το βλέπεις, το θέλει. Τι είναι εκεί? Άντε πάμε και εκεί μία, γιόλο. Δίπλα είναι. Πάω κι εγώ σε το τέτοιο. Ω, βρήκα λεστά τα παιδιά. Σουρικάτα. Και έτσι. Εσείς ρε δεν μου την πέφτατε. Εσείς νίστε. Ωπ, τι έχουμε εδώ? Ω, φακ! Ε, ναι, κολλώσαμε. Δεν μας άρεσε, τρέχεις. Εδώ ρε! Έλα εδώ μας σεβαστάει. Αλήτη. Χεζά. Τι, όχι, δρομό. Είναι, όλα καλά. Άμισε τα κουλόζεστη. Εσύ και εσύ πω. Τίποτα. Ου, γεια σας. Τι έχετε εδώ? Σφαίρες, θα πάρουμε. Σώσουμε καλή κακού. Ποια είναι η συμβουλή που έχεις να δώσεις Κώστα σε κάποιον που θέλει να παίξει το μετρό? Κάντε save παιδιά, το save, καλό. Επίσης όταν θέλετε να παίξετε τέτοια παιχνίδια στα οποία ο ήρωας πρέπει να τρέχει, συνήθως το να τρέξει το κάνεις με πατημένο το μοχλό μέσα, αλλά δες τώρα. Έχει αυτή τη βλακία εδώ, η οποία ίσως να είναι το πιο πετυχημένο πράγμα που αγόρασα ποτέ.
αυτό το κουμπόνι από κάτω από το PlayStation και σου δίνει άλλα δύο κουμπιά. Και έχω ρυθμίσει το L3 και το, και το R3 εδώ. Και απλά ρε παιδί μου, με το που το ξεκινήσεις, το πατάς και τρέχει. Και εσύ κύριε λέει, δεν χρειάζεται να καταπονείς, γιατί το πιο σπαστικό πράγμα, ειδικά σε μάχες και σε αυτά, είναι ο χαρακτήρας να πρέπει να τρέξει. Εσύ θα πρέπει να πατάς σαν τον αούγκανο το μοχλό προς τα μέσα για να κάνεις το R3 ή το Left3. Είναι σπαστικό. Οπότε το πιο πετυχημένο γκατζετάκι που μπορεί να πάρει κάποιος όταν το βρει, τάξιζε τα 30 του ευρώ, τάξιζε και με το παραπάνω. Λοιπόν, στο Lighthouse είναι να πάμε τώρα. Εν τω μεταξύ η φάση είναι ότι εγώ θα ήθελα να πάω και στις άλλες περιοχές, να μην πάω αποκλειστικά στο Lighthouse. Γιατί θα την πατήσουμε, αλλά δεν χάμια την γιόλο, πάμε. Για να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Θα μπορώ να το κλέψω, Δεν μπορώ να μπω. Δεν μου άρεσε και καθόλου αυτό. Σκληρά τα πράγματα. Καλό κακό. Να μη σε... γάμο το! Συχτήρ. Τι λέει. I just can't anymore. Feeling weak. Μου αρέσει. Ναι, αυτό καμιά ωρίτσα, παιδιά, στα χαλαρά. Γιατί. Δεν είναι αυτό χαλαρό. Παγίδες βλέπω, δεν μου αρέσουν αυτά. Οπότε πάμε σιγά σιγά και στα σκοτεινά. Quick save όσο μπορούμε. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να κάνω μια απόπειρα, να το κάνω stealth όσο μπορώ. Δεν το υπόσχομαι, αλλά θα προσπαθήσω. Δεν πάει τόσο χάλια. Βλέπουμε κάτι. Αλλά καλά. Αχ, τι είναι αυτό, καλό κακό. Δεν χρειάζεται κανένας.
σώζουμε καλού κακού, γιατί είμαστε τέτοιοι. Ουου! Ευχαριστώ, θα το πάρω. Παλιοχαρακτήρες, τέτοιοι είμαστε. Δεν μας δει κανένας. Στα μπλοχτά θα το πάμε. Κάπου είναι ένας μπάρμπας. Τι ήταν αυτός. Κανένας δεν είδε τίποτα. Τι έκανα μόλις τώρα. Κατάλαβε κανένας σας. Μαλακή έκανα. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε κανένας σας. Ευχαριστώ. Ακροβατός ένα σκηνή που είναι έτοιμο να σπάσει και σε ζητώ δίχως γιατί. Τώρα γιατί μου κλείσεις το τραγούδι δεν έχω ιδέα. Μην ρωτάς το γιατί, τώρα τελειώσει. Οπ, οπ. Τα κάρβουνα τα σβήνουμε, ναι, μας δίνουμε στη νύχτα, μες στη μέρα κάπου. Πολεμιστές του φωτός εδώ. Quick save και Άγιος ο Θεός. Πρέπει να πάμε από εδώ μήπως. Όχι. Είστε με το καλό εδώ. Να. Οπ. Εμείς όμως που είμαστε μάγκες. Κάντε λίγο ησυχία, προσπαθώ να αυτοσυγκεντρωθώ τώρα. Γάμο του φασαρία και Άγιος ο Θεός. Αλλά ήρθαμε παντού μέχρι εδώ, δεν μας πήρε πρέφα κανείς. Αλλά αυτή είναι απασχολημένη και εγώ θα κάνω λουτ εδώ, δεν θα δει κανένας. Δεν θα μάθει κανένας ότι ήρθα εδώ. Yeah, give game. Για κάνε λίγο ησυχία σου λουτάρο. Α, ποια τι πράγματα είναι αυτά. Δεν βλέπω τίποτα ωραίο εδώ μέσα. Άδεια όλα κέρι μου. Α, να, ένας μπάρμπας. Εδώ, τι θα μας δώσεις. Τίποτα. Οπ, κάτσε, εδώ είσαι. For that. Sandy, you only talk about your
Δεν έχω ιδέα τι κάνω. Πάει κάπου. Θα πάρει, θα περιμένω. Ωα, θα σκλέψω ήρθα. Τιπ. Α, δεν γίνεται. Πρέπει να πάμε να τους καθαρίσουμε τώρα, άντε. Πολύ πήρα. Πάπα, πάπα, πούπα, πάπα, πάπα, πούπα. Μας κάνουμε κάτι με αυτή την παπαριά, δεν νομίζω. Ωραία, πάμε τώρα. Κακού, γιατί δεν μας εμπιστεύουμε. Μόνο από εδώ υπάρχει έξοδος, ωραία. Δεν έχουμε τίποτα να πάρουμε, κακούς θα πω. No, the power. Yo, motherfucker. Pew.
πάρα καλά. Δεν motherfucker. Βάσανα και τύρα να πάει ντουνιάς. Ποιος είναι, έμενε κανένας άλλος, πού είναι, άλλος ένας, κάπου. Ενδύες, ενδύες. Τι είναι killer, δεν σκότωσε κανέναν. Is everything quiet? Are they all dead? Or I kill you for this. Όλα καλά, bro. Ξεκουράσου. Να σε ξεκουράσω. Άστο, ας μην είναι. Είπα, θα το παίξω. You killed my enemies. Τρομερά κριτήρια. Ήρθα, είμαι πιο φωνιάς και από τις φωνιάς. Καλά, δεν σκοτώσω κανέναν. Αλλά τρομερά κριτήρια. Οπ! Σκότωσε τους εχθρούς μου. Είσαι ένα killing machine, είσαι φίλος. Θα μας ξεκληρίσεις. Έλα μέσα. Έλα, παίρνω. Οπ! Άρα Αρτιόμικα, Αλάνι, πήγαινε στους καινούριους φίλους. Λοιπόν, βέβαια, τι ωραία περιοχή. Ναι, θα έρθω, να περιμένετε τώρα όμως. Έχουμε κατασκοπευτική. Πω πω, είμαστε στο πιο ψηλό σημείο, οπότε μπορούμε να δούμε οτιδήποτε δεν έχουμε βρει μέχρι τώρα. Wow. Τι είναι και πάνω ρε παιδιά, wow. Πάνω θα ήταν ωραία να πάμε. Και θα ήταν πολύ ωραία να πάμε. Από εδώ, πού μου μπαίνει. Πού είναι η πόρτα ρε. Παιδιά. Α, αυτό είναι το The Lift. Τρομερή η τεχνολογία. Εμείς και στα μετέωρα. Εμείς τα είχαμε πιο πριν από εσάς. Θα με είσαι όμως παίχτησε. Ήρωας. Σου καλύτερος. Come in. Whoever kills the Munai by Lair is my friend. The Munai by Lair. Munai by Lair. As we call them, turn my people into slaves. Wanted to put me in shackles too. Better death. Έχω βάσει εγώ είμαι εδώ. Να αυτοκτονήσω από εδώ πάνω. Πέσω. Up. Lighthouse. Ooh. Fuck yeah. Read your loud and clear. Your man helped me. I mean you're dead, but why are you here? For 5 years, nobody would come here save for Moon Knight by Lair. Kyun, what do you know of the antennas near your lighthouse? There used to be a comm center before the war. My mother worked there. She was an officer. The facility is long abandoned. I went there after war to look for mom's traces, but found nothing. Abandoned? Kyun, we helped. So could you help us in return by leaving our man inside? Good. I will help. Artyom, you have to find the archive. We should be near Kalispera, the command center. Look for shots taken after the war, starting with the year 2013. The mirror will soon be there. Μία η ώρα, βραδινή, δεν ξέρω αν είσαι. Αλλά για I am your mother. If we go, we better go now. Περίμενε, περίμενε, μη βιάζεσαι. Use the workbench if you need to fix something. There are all kinds of danger. A smart man wouldn't go there. Εγώ είμαι αυτός ο smart man. Όμως. But you do not have a choice. Τρομερή τέχνη. Πού είναι το workbench, ρε γαμώτο. Χέσω μέσα. Πώς το κόρε κάνει το workbench, λέει έχω ανάγκη το workbench, καλά. Για να φτιάξουμε τώρα την πραμάτια μας. Ξόδεψα μια σφαίρα, δεν είναι και κακό. Και μια ναπάλμ.
ξεκάνουμε τα όπλα μας, τα οποία και δεν δουλέψαν σχεδόν καθόλου. Εντάξει. Πού καταστροφή. Περίμενε εσύ, τώρα έχουμε δουλειές. Ναι, όχι, όχι ακόμα. Ready? No. Make haste then, we don't have much time. Αφήσει και ένα αυτοκίνητο κάπου ξέμπαρκο γάμα το. Και η αλήθεια είναι, έχω κανένα 2-3 περιοχές που θα ήθελα να καθαρίσω λίγο. Εκεί πέρα για παράδειγμα, τι είναι εκεί? Α, είναι camp. Εκεί θα ήθελα να πάω μία. Να πω την αμαρτία μου, από εκεί πήγα. Το κινητάκι μου το έχω αφήσει κάπου εκεί. Ας πάμε. Before war, this place was beautiful. See, I was 5 then. My mom was young, alive. Now it's just desert. All the beasts changed into freaks. And people became beasts. My people became chattel. Not by themselves. The oil dogs made them. The oil stayed even though the sea dried out. Πετρελοπηγές. Old people died. Only the young remained. And they all obey their masters now. The Munai Bailer say they're gods of fire now. And the young believe. 5 years after the war, my mother died. I was all alone. Señor. Και εμείς περνάμε κοροναϊό, τι να πεις, άνισε. Πού θα πάμε, να πάμε πάνω από το αυτοκίνητο. Οδήγα. Φρόντισα εγώ γι' αυτό, έλα προχώρα. Προχώρα, ρε, προχώρα με τα σαλβάρια. I know how to open the door, so I've been there. But I never went deep. There are spiders. Πήγα. See the passage? You go through. I'll follow. Πήγε ζου. Πραγματικά όμως. Πήγα πριν από σας για σας. I'm opening the gate.
Αράχνες στέλνουνε φωτιά. Go down there, then take the left turn. There's a narrow passage there. I'll stay here. Someone must keep the power going. If you see Mom's picture, bring it. I'll be thankful to you as long as I live. Εδώ έχει ψάξιμο και ο Κώστας έχει ένα πύρα. Πήρα ρε, μη μασάς. Λοιπόν, μία στροφή είναι στα αριστερά εδώ. Για να δούμε από εδώ τι άλλο υπάρχει διαθέσιμα. Ωραία, εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Μάλλον από εκεί θα μπούμε. Είναι το πιο λογικό. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να ανακαλύψεις. Οπότε πας μια βόλτα. Για να δεις τους κατομαστήν. Ωραία. Οπότε εντάξει, δεν υπήρχε και κάτι ιδιαίτερο να δούμε. Κούπλα. Α! Εκεί μέσα λοιπόν. Τώρα βέβαια υπάρχουν διάφορα περάσματα. Το πιο βαθύ level είναι εκεί, οπότε ας κατεβούμε λίγο. Κακού. Αν πέσω εκεί δεν ξαναβγαίνω ποτέ. Όχι, βγαίνω. Thank you.
Έχει μέσα. Αναπτύρ φακό μπαταρί. Πάντα quick save just in case. Ωραία. Α, εδώ είμαστε. Κάναμε όλο αυτό το κύκλο. Is Martin. Κόμπλε. Όλα καλά. Από ό,τι βλέπω δεν την γλιτώνουμε, θα πέσουμε μέσα στην τρύπα, είναι το μόνο σίγουρο. Τότε πάμε. Ωρε φιλέ. Δεν το κάνω αυτό στον εαυτό μου. Όταν βλέπουμε και προχωράμε. Έθωσα safe guys. Αυτό με το πακό ρε θα σε πάρω φωτιά θα σε βάλω. Δεν μπορώ να ανάψω να φορώ. Παιδί μου, από η Μάρτον. Πέθανε και το Dual Σοκόλα πεθάνανε. Τι ωραία. Έχει μια χαρούμενη για τα ατμόσφαιρα. Dual Σοκ Μαϊάς. Έχει μπαταρία. Άντε. Εδώ είναι η πόρτα για να πάμε παραμέσα.
Φαντάζομαι ότι κάπου θα έχει κάποιο διακόπτη. Μια συμβουλή που είχα ακούσει κάποτε, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλήθεια και ισχύει. Ελπίζω να ισχύει. Είναι η εξής, λέει ότι αν ποτέ χαθείς μέσα σε λαβύρινθο, απλά πήγαινε πάντα προς τα δεξιά. Τείχο προς τα δεξιά και θα βγεις κάποια στιγμή. Τώρα εμείς πάμε αριστερά, αλλά... Έλεος. Βρε παιδιά. Και αυτά. Πολύ ωραία θα έλεγα βασικά. Οπότε αφού τα ξεπαστρέψαμε όλα, ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο. Μπορούμε να κάνουμε quick save. Είμαστε οπλισμένοι. Ω, πεστόφωνο. Και πιο κάτω και κατεβαίνει και πάει πιο κάτω και σου λέει κατέβα κι άλλο. Κατέβα κι άλλο, Αρτιόμκα. Έχει τίποτα από εδώ πίσω κρυμμένο. Ω, σαν να έχει κάτι. Το περίμενα, εκπλήσωμα. Μετά από ένα, γενικά το έχω πει πολλές φορές όταν ασχολείσαι με τέτοιου είδους παιχνίδια, αποκτάς ένα άλλο είδος perception. Ευχαριστώ. Θα ετοιμαστείτε για τα ωραία. Καλύτερας. Σαν ασανσέρ. Ωραία. Και μπαίνουμε εδώ μέσα. Θα βρούμε τίποτα. Πάμε σειρά σειρά. Θα κλείσουμε το φως αναγκαστικά εδώ.
τεχνική για να τα εξερευνήσεις όλα. Το βήμα-βήμα, μπας και βρούμε τίποτα. Τι έχουμε εδώ? Πού θα πέσει το πρινικά? Τι φάση? Οπότε μάλλον πάμε για μονόδρομο. Τώρα θάνατος να είσαι στη τουαλέτα και να πεθαίνεις την ώρα που είσαι στη τουαλέτα. Μιλάμε, ίσως είναι το χειρότερο θάνατος ever. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι μακράν πρέπει να είναι το χειρότερο θάνατος ever. Να είσαι στη τουαλέτα και να πεθαίνεις την ώρα που είσαι στη τουαλέτα. Εδώ ήρθα να πλύνω τα χέρια μου και πέθανα. Άμα, τουλάχιστον έφυγε εξαλαφρωμένος. Fuck. Μάλιστα, μάλιστα. Artyom, the link is breaking up. You're too deep. I have an idea, though. How do you like this, Artyom? Λοιπόν, εδώ νομίζω είναι αυτό που ψάχναμε. Αυτή είναι η μητέρα της κοπέλας που μας έσωσε πάνω, που σώσαμε βασικά. Just finished moving into the old lighthouse. Staying with Jewel in that hall any longer is out of question. New gas geysers keep sprouting daily. The whole bunker could collapse any moment now. There's nothing to hope for. Nobody knows why we are even here anymore. We certainly can't do any work. I only go down there for the pittance that passes for rations nowadays. I'd like to believe that it's safer on the surface, but who am I trying to fool? The people are famished. Every day brings news of new attacks and murders, ever more violent. All my thoughts are with Kuo now. I can't believe this nightmare is the world she's going to live in from now on. Κρίμα. Τέλο πάντων, θα τη δώσουμε τη φωτογραφία αναγκαστικά. Είναι αυτά τα ωραία ρε παιδί μου, να έχει να θυμάται τη μητέρα της. Κάτι είναι και αυτό. Περίεργο πράγμα θάνατος. Όταν πρέπει να πεθάνεις και να μην ξέρεις το λόγο για τον οποίο πεθάνεις. Περίεργα όταν που είμαστε, ρε φίλε.
ανοίξτε. Πώς θα μπω? Δεν παίζεις να μπω. Κανύχτα, κανύχτα, καλή ξεκούραση. Και εγώ σε λίγο θα την κάνω. Απλά έλεγα μήπως κατάφερνα. Κατάφερα να μπω. Κάπως πρέπει να μπορώ να μπω, αλλά πώς μπορώ να μπω εδώ μέσα. Μπρος πίσω, ας και βρούμε άκρη για να μπούμε μέσα στο headquarters, καλά. Ποτέ των ποτών, ποτέ ο ποτέ. Τουλάχιστον τους έχουμε ξεπαστρέψει εδώ. Απλά κάπου πρέπει να υπάρχει ένας διακόπτης, αλλά πού. Αυτά τα ωραία που δεν ξέρεις που να κοιτάξεις. Για πάμε λίγο. Νομίζω τα headquarters. Πώς κατά μπαίνουμε εδώ μέσα, γαμό. Βλέπετε κάποιο διακόπτη που εγώ δεν βλέπω. Κάπου πρέπει να υπάρχει κάτι. Να λέει πάτα το ρημάδι, Kim. Πάτα το. Όπα, κάτσε. Operational λέει εδώ. Έχουμε μια παπαριά operational, ok. Υπάρχει μια παπαριά εδώ που λέει operational. Και εδώ. Δεν μου λείπεις να είναι πια operational. Ω, δεν είναι πια operational. Καμέρες. Θα μαλακίσεις κάνω όλα. Πέρα είχε. Έχει κάμερες εδώ. Ενδιαφέρον θα το λέω εγώ. Εδώ. Περίεργη φάση. Τέλος πάντων, πάμε άλλη μία. Απλά δεν πιάνει.
Πέθα το κουτί. Ω, ρωσική τεχνολογία. Τον Θεό. Αν προβολήσω εκεί πάνω, το θέλει καίρι, μπα, ούτε τίποτα. Τι είναι ρε φίλε, άπεθα. Έχει μείον 10 πατώματα. Άτσα. Τώρα είναι η φάση που δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω ακριβώς. Τέλος πάντων, και τις κάμερες τις πάω που επειδή δεν έχω ιδέα αν πρέπει ή όχι. Πάει καλά. Φάμε όλες τις σφαίρες, τρεις σφαίρες. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα πώς να μπω εκεί μέσα. Κάπως θα πρέπει να μπούμε, φαντάζομαι. Κάτι θα έχει που δεν βλέπω. Μέσα ακολουθούμε απλά το δρόμο ρε παιδί μου. Ο δρόμος είναι αυτός. Μπορείς να κάνεις και πολλά ακόμη. Εδώ κάτω, μπας και μπορείς να ανοίξεις κάτι από εδώ που δεν το νομίζω, αλλά πως κάτι δεν είδα. Κάποιο κουμπί από εδώ. Σφαίρες, τζάμπα και βερεσέ. Υπέροχος! Ναι, κάπου εδώ μέσα είναι σε φάση τώρα η μαλακία. Στάνταρ. Θα περάσω από εκεί από την πόρτα απλά λίγο, μήπως τίποτα δεν είδα από εδώ. Άσου ρε μάστορα.
Πρέπει να έχουμε διάφορες τρύπες να πάμε. Και ο Θεός βοηθός Παναγιώτη. Αυτή φαίνεται η πιο εύκολη. Και είναι από εδώ που ήρθαμε. Είναι από εδώ που ήρθαμε προφανώς. Θα ήταν. Λοιπόν, πάμε από εδώ. Άντε μωρέ, περπάτα γαμώτο. Ούγκανος ρε φίλε, ούγκανος. Οπ, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, βραδινός και εσύ βλέπα. Όπου είναι λες και γυρίσαμε προς το παρελθόν. Φάει τόση ραδιενέργεια. Ενέργεια. Όπου θυμόμαι τότε που έψαχνα στο ένα τους κωδικούς για τα πυρηνικά. Που ήταν σε ένα δωμάτιο όπως ήταν αυτό εδώ. Λοιπόν, θα γυρίσουμε εδώ, είναι η μαλακία, στάνταρ. Και ήταν τα πυρηνικά που λέτε, σε ένα τέτοιο. Ελπίζω να μην πεθάνω, ας κάνω κανένα save, καλό κακού. Λοιπόν, ναι, και έπρεπε εγώ να ψάξω να ερευνήσω εδώ μέσα, να βρω ρε παιδί μου, απεγνωσμένα που είναι για τους πυράβλους, τότε στο ένα, που έπρεπε να πας να κάνεις nuke τους Dark Ones. Τι σημείο κι αυτό. Ω! Ναι, αυτό έχει. Έτσι πεχνασμένα έψανε. Αρτιόμκα, βάλε το στην πλάτη και δρόμο. Αρτιόμκα, γύρνα πίσω, μη φεύγεις, μη! Το μεταξύ, θυμάσαι πού ακριβώς? Δηλαδή δεν μου βγάζεις κάτι από εδώ. Όλο road map. Mr. Egg, πού είσαι? Δεν έχει τίποτα. Για μότο, δεν βρήκα κάτι άλλο. Θα έπρεπε κανονικά, δεν θα έπρεπε. Κάπου να υπάρχει κάτι. Όχι. Να σου πω, εγώ θα πήγαινα στο 1984, μου θέλω να κάνω μαλακία, να κάνω κάτι ωραίο για πλάκα. Ή 1986, πού είναι. Εδώ θα ήμουν σε φάση, σε αυτές εδώ τις θηρίδες. Πραγματικά, αλλά ή όταν έπεσε η Σοβιετική Ένωση το 1992, κάπου εδώ πέρα. I knew it. Bubble gum, τι φας και μεθυσμένος. Πλάκα κάνεις τώρα έτσι. Αυτό ήτανε. Ωπ, κάτσε και εδώ βλέπω κάτι. Πάνω, τι είναι αυτό. Ένα αεροπλανάκι. Ποιο είναι αυτό του μπαλού? Τι φάση. Και ένα βιβλίο. Σε ποια θηρίδα? Στο 2013, τότε που βγήκε το μετρό. Και το 2010, το μετρό 33, ναι. Οκ, τίμιο θα έλεγα. Οκ. Και το παιχνίδι βγήκε το 19, οπότε κουμπλέ γι' αυτό είναι κάτω.
Εντάξει, μέχρι εδώ είμαστε καλά. Αχ. Δεν το παίρνεις όμως έτσι. Last light, παιχνίδαρος. Παιχνίδαρος. Εδώ τίποτα έχουμε ωραίο. Τι παιχνίδαρος. Ψοφίσαν όλοι. Κάμε στρατηγική. Για να δούμε τι λέει. Αχα. I have the maps. Θα πατήσω τίποτα από εδώ. Αυτό όμως πρέπει να το ανοίξω. Νομίζω ότι μάλλον με το που βγω θα το κλείσω λογικά, γιατί παρά... Ω! Δώστε τα... Θα παίρνω όλα, χάπια ούσια και κοκακόλα. Θα έπρεπε να ανοίξει η πόρτα. Τι καινούργιο. Ήρθα από εδώ, εντάξει. Σου λέει αν δεν ήρθες ξανά έλα. Και πότε τι τώρα, μας έβγαλε εδώ πάλι στα ίδια. Να την κοπανίσουμε από εδώ. Μάλιστα. Τελικά δεν ήταν και πολύ ασφαλές. Έχω να πω εγώ. Το περίμενα για πιο ασφαλές. Να φανταστώ τώρα πάμε backtracking πίσω. Αυτά είναι που δεν μ' αρέσει το backtracking πραγματικά. Πρέπει να πάω 15 φορές να κάνω backtracking. Άνοιξε, δεν άνοιξε, έχω πάρει άνοιξε. Είμαστε να με βγάλετε έξω. Γεια. Κανένας. Το πούτσο είναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Μου αφήσετε να πεθάνω. Καλά, όχι, θα πεθάνω, αλλά εντάξει.
καημή ένας αράχνος. Έχουμε τώρα. Πείτε ρε μέσα. Θα δείξω μια φωτοβολταϊκή. Δεν έχω. Α, τώρα. It's amazing the lift still works with all the cracks. Ρωσική τεχνολογία, ρε παιδιά. Mother told me they had to repair many times and other things too. Πάρτο. Δικό σου. Και πρόκμε. Τίποτα. Thank you, Artyom. Ό,τι χρειάζεται για το καλό τέλος. This is for you. Father gave it to me when I was little. Damir says there's a little girl on your train. Give it to her. May it bring her luck. You people are lucky. Most of the Monai Baile are raiding all their best troops. If they were all here, you'd be dead already. But now, we have a chance to change things. Monai Baile translates to something like oil-rich people. Oil drillers, I guess. Listen to me. I'll tell you where to go now. When outside, go right. The road there used to lead to the sea, to port. Πολύ καλό. Anna should be around there. Contact her. She probably found something interesting. I'll stay and try to find out more about these oil drillers. We'll contact the base as soon as I get any useful information. Δεν καταλαβαίνω τίποτα άλλο, δεν πειράζω τι πεις. Tell me, Yul, how did this Baron come to power here? My people chose their fate themselves. What? Become slaves of their own will? Yes, they did. The Moonai Bailer told them they'd protect in exchange for their work, and they agreed. The Moonai Bailer told them to worship the Holy Flame, and they agreed again. Well, they did not have much choice. Άμα καθαρίσει το μισό χάρτη. They had a choice. To fight. To fight and die, but not be slaves. Not everybody is ready for that. One must be ready. I'm always ready. And that is why you fight alone. Even alone, I can get the Baron. Το βαρώ, αλλά πέρα αυτό. Suppose you do get him. What next? I'll think of what to do once the Baron lies dead. Makes sense, I guess. Next, they put You go, Artyom. Good luck to you. Hey, Manu, πάμε. You should go, Artyom. Ah, θες να σας αφήσω να ψήσεις το κουμενάκι, ε. Well, see ya, Artyom. Καλά ψησίματα. Γεια σας, γεια σας. Να περάσετε καλά. Να περάσετε καλά. Από εδώ θα μπω. Yeah.
περάσει από το περίπτερο όταν θα έρχεσαι. I heard a radio chat with the boss of that train gang, and I don't even know what to say. For starters, that boss is an honest-to-goodness colonel. And he's not on a joyride here, oh no. He's been sent here on a mission by the Supreme Command. He was rather vague on the specifics, though he says his mission is secret. And if you think this is all there is, you're gravely mistaken. Can you imagine where this colonel is hailing from? Straight from Moscow. It has been such a long time since I had such a laugh. But that isn't even all. This clown wants our water, fuel, and right of passage. He's a reasonable man, ain't he? Φάση, δεν έχω άλλα όπλα. Μόνο αυτά τα δύο όπλα είχα. Αφού είχα και άλλα όπλα, ρε. Φάση, τώρα με τα όπλα γάμω το. Έκανα μέσα τώρα. Μαλακία έκανα μέσα τώρα. Κλασικές φλακίες. Αχ, τα χαζάτα δεν μπορώ. Και πάμε εκεί κάτω. Πάμε πάρουμε τα μάξι, να πάμε το αμαξάκι μας. Άιτε. Δαίμονας. Πραγματικά τώρα, τι είναι αυτό.
Πάνω πρέπει να είναι. Να φτιάξουμε καμιά σφαίρα. Έστω να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε. Βασίλε, εκεί έχει φωλιά. Για να το λες. Και πάνω. Κάπου έχει κάτι και σφίγει το τι έχει ρε άμα του. Μια τρύπα. Φύγει το. Πώς μπαίνουμε. Ωραίος, θα πω ωραίος, αλλά ότι πώς. Ήταν η φωλιά του δαίμονα αυτή, ρε. Μάλιστα. Να κάτσω εδώ. Γιατί όχι. Ωραία. Καθαρίσαμε και εδώ. Μάλιστα. Εκεί κάτω πρέπει να έχει safe house. Οπότε θα πάρουμε το τουτούτ μας και θα πάμε εκεί κάτω. Κάτω ή πάνω. Κάτω. Και δρόμο. Σκότωσε εσένα, ρε. Αυτό είναι με σκάλα. Ου. Άρα τίμιο. Πολύ καλό. Και πολύ στρατηγικό θα έλεγα επίσης. Κρεβάτι, έλα ρε τώρα τι λες. Κάνα πάγκο εργασίας να φτιάξουμε τίποτα, έχει ή πίπες μπλιέτ. Καμιά σφαίρα, κάτι βραδερφά. Εμείς ήρθαμε από εκεί, μάλιστα. Και κατεβαίνουμε από κάτω.
Εκεί θα πρέπει να πάμε κάποια στιγμή. Εκεί είναι τα αρχηγεία τους μάλλον, ναι. Τέλος πάντων. Εκεί είναι τα ωραία, τα καλά. Απλά το μόνο που δεν μου αρέσει είναι ότι δεν έχει workbench να φτιάξω πράγματα, γάμο του. Και δεν έχω και fast traveling να πάω να φτιάξω όπλα ή οτιδήποτε θέλω. Και δεν είναι και ότι πιο γαμάτο. Ειδικά όταν όπως εγώ έχεις ξεμείνει από τα πάντα όλα. Σκέμα έχει κάτι το workbench και δεν το βλέπω που θα μπορούσα. Είπα να σκεμηθεί πάντως να ξεκουραστεί. Να φεγγαράδα. Απ' καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, πω πω. Θα κοιμηθεί αυτός, θα πάμε κι εμείς για ύπνο σιγά σιγά. Γιατί πήγε, τι πήγε, μία ή δύο είναι. Πήγε δύο κιόλας. Χαλαρά, εδώ και καμιά ώριτς. Είπε και παίξε τρεις ώρες. Συνεχόμενο. Look, he's waking up. Hey, don't get all tense here. If we wanted you dead, you'd wake up dead already. No two ways about that, huh? Hell yeah! So don't you worry, pal. Sal wants to make you offer, so listen. So, here we meet again. Did you forget how you knocked me out back there? Ah, είναι αυτός που το κλέψε το αυτοκίνητο. I sure remember. My head still hurts, you see? I also remember that you didn't kill me when you could. Α, είναι αυτός που τον έσωσα. Που δεν τον σκότωσα βασικά. 8 bullets in the cylinder, you see. Cost me 2 tons of water, so be gentle with it. But that was just foreplay. Time for business. I figure you'd want to know why I rushed you then. Do you know our Baron? Well, I basically had him on a plate already, you see? I spent 5 years sucking up to him and roughing up the damn locals for him. I even got his custom van custom for that service. I remove one. Don't sweat it. You can keep it. I have more than one car. So, to cut to the chase, I almost lost that crazy witch on his ass. She was supposed to whack him, and I had all the preparations in place. Rast, Vaj, Tiri, Tamki, you see? And that's the moment you guys choose to arrive at. Train and all. The Baron, with his paranoia, immediately decides that you are a new gang from the West. Out to get him specifically. And all my planning goes to the shitter. Lock all the doors, triple the guards, the whole shebang. That girl lost any chance of getting close enough to him. But now I think this might even be for the better. Besides, you just helped that girl out of the lighthouse and freed the slaves from the ship dismantling operation. Don't worry, we caught most of them by now. But still, that was a good distraction. Now the Baron is sure you're targeting his business too. In any case, I'll be frank. Neither you nor I are interested in Baron staying alive, so I say, whack him for good. You seem to be up to the task. I can still feel the thrashing you gave me. Consider the gun and the car an advance payment. If you do take Baron out, I'll make sure none of the boys take chasing you too seriously. Then we'll be even. If you fuck up, no skin off my back either. I'll just save the Baron from the evil gang out to get him. And he'll crown me by his own hand. Team you. So, think about it. You still have time. Ah,
Okay, δέχομαι. Πάμε. Πώς αποφασίζω. Υπάρχει κάποιος λόγος που κάπου που... Yes, I do. Πάμε. Κάτι πρέπει να ακολουθήσω συγκεκριμένα. Okay, cool. Γεια σας. Να περνάτε καλά. Ναι, αλλά μήπως η επιλογή είναι να κάνω το quest και μετά να έρθω. Τώρα εγώ έχω προτιστεί. Για παράδειγμα, δεν με αφήνει να επιλέξω κάτι. Σκοτώσω. Now, get that gun out of my sight while I'm asking nicely. Now we're talking. Hey, put that gun away. We're all friends here. Hey, put that gun away. We're all friends here. Now we're talking. Now, get that gun out of my sight while I'm asking okay, nicely. Cool. I wish everybody was so reasonable. Next, τον αφήνουμε και προχωράμε. Hey, leaving already. Ρε μαν, τι πρέπει να κάνω, πες μου λίγο. Δηλαδή κάπου... Hey, leaving already. Μάλιστα. Μήπως να τον σκότω να τέλει την ιστορία, πιο κουραστικός είναι, πω. Ρε φίλε, μα τι λες τώρα, δηλαδή, πώς κάνεις, πώς το δέχεις το quest. Δεν έχει επικύρωση ότι... Τώρα με έβαλε σε μανούρα, που σκάτα. Ψέξω να το βρούμε, δηλαδή πραγματικά.
about it? Well, I basically in one car. Μισό λεπτάκι, βλέπω τώρα πώς να τον κάνω. Λέει, after completing the lighthouse maps and water mission, I approach the Baron in hiding. This way he responds to everything I have to do so far. This is before... Okay. Okay, κατάλαβα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτόν για να τον, κάνω τέτοιο, πρέπει να την πέσουμε μέχρι το πρωί. Και θα κάνουμε τα quest και μετά θα εμφανιστεί. Έχουμε ακόμα δρόμο. Τέλος πάντων, κάπως έτσι κυλάει η ιστορία με το συγκεκριμένο, από ό,τι τσέκαρα. Οπότε τρέχουμε quest και μετά. Έχουμε πολύ χάρτη ακόμα, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχω καθαρίσει παραπάνω από το μισό. Τέσσερις ώρες να υπνάκω, δεν θα με καλούσετε εμένα, πλάγα πλάγα. Σφαίρες δεν βλέπω να έχω. Όπλα δεν βλέπω να έχω. Σου γαμίσω. Γαμίσω αυτό το όπλο. Με κνευρίζει φάνταστα. Αλλά είναι δυνατό το άτομο. Λοιπόν... Αυτά τα ωραία που δεν ξέρεις τι σου γίνονται ρε παιδί μου, τι παίζει ακριβώς, πώς, πού και γιατί. Λοιπόν, εμείς έχουμε καθαρίσει όλο αυτό το ωραίο και έχουμε ακόμα να καθαρίσουμε άλλο τόσο και άλλο τόσο. Το καλό είναι τα πιο πολλά είναι κοντά το ένα στο άλλο. Θα καθαρίσουμε σίγουρα το water mission, έχουμε δρόμο ακόμη προς τα κάτω, οπότε κατεβαίνουμε όλο ευθεία κάτω. Σκοπός μας είναι να πιάσουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8-9 quest να τα κόψουμε με τη μία και από εκεί, αφού το κάνω αυτό, να σκανάρω και την υπόλοιπη περιοχή. Αλλά αυτά παιδάκια στο επόμενο επεισόδιο, μιας και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Λοιπόν, αυτά από μένα για σας. Χαλαρό, ήταν μια ωρίτσα άνετα και πήγαμε 200 ώρες μετά. Γι' αυτό είναι ωραίο το παιχνίδι, το ξεκινάς ρε παιδί μου έτσι να πας λαου λαου και βρίσκεσαι μετά από πόσες ώρες ακόμη να το παίζεις. Λοιπόν, καλό βράδυ από μένα για σας. Εμείς θα τα πούμε λογικά μέσα στην εβδομάδα. Ψήνομαι να ξανακάνω κανένα ξαφνικό live. Μπορεί και αύριο, δεν ξέρω. Ανάλογα πώς θα με πιάσει η όρεξη. Λοιπόν, παιδάκια, τα λέμε. Καλό βραδάκι. Παναγιώτη, τα λέμε, ρε. Άντε, bye. Καληνύχτα.